Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, κύριε Τρέγια μας? Νίκη τίτλου. Νίκη τίτλου. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το σημερινό αποτέλεσμα μέσα στη Λαμία. Τελικά είναι καλή ομάδα η Λαμία. Πάρα πολύ καλή Λαμία. Με τον ΠΑΟΚ ιδίως ήταν η Chelsea φθιώτιδος. Ναι. Με τον Άρη δεν ήταν τόσο καλή. Η Manchester Λαμίας ήταν, κατάλαβες. Με τον Άρη τρία τους ρίξατε εκεί πέρα, νομίζω, στην πρεμιέρα. Άρα είμαστε λίγο καλύτεροι. Ναι. Βάσει αποτελεσμάτων είστε λίγο καλύτεροι. Αλλά η βαθμολογία σας αδικεί. Μας αδικεί. Αυτό έχει δίκιο απόλυτο. Αλλά τώρα με το Σάββατο Παντελίδη θα βγείτε Τρίτη, έτσι λέτε. Τρίτη είναι δύσκολα, αλλά Πέμπτη θα βγούμε, πιστεύω. Πέμπτη πιστεύεις. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, κάπου εκεί θα βγούμε. Καθαρά Δευτέρα. Γίνονται αυτά. Πάμε λοιπόν, λίγο έχουμε να πούμε. Τα διαδικαστικά. Να πω πριν που. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχει πολύ ψωμί. Έχει ΠΑΟΚ τελείωσε πριν λίγο. Έχει Άρη ντέρμπι το χθεσινό που έγινε και πράγματα πολλά. Όλη η αγωνιστική, τη 12η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο σήμερα. Να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια και να τα σχολιάσουμε και αναμεταξύ μας. Και φυσικά πιστεύω μία ώρα θα έχετε γεμάτη, έτσι. Εννοείται. Ναι, μία ώρα θα είναι γεμάτη για τον κόσμο. Μία ώρα γεμάτη, minimum. Λοιπόν, να πω ότι έχω ξεχάσει τα γυαλιά, οπότε θα μου δώσετε λίγο. Σήμερα. Εντάξει, μη στεναχωρείς. Θα σου δώσω τα τζάμια να. Όχι, εντάξει. Αυτό το ξέρω και απ' έξω. Γιατί θα είναι πάρει την άλλη μπροστά μου, να σου δώσω τα δικά. Το ξέρω απ' έξω αυτό, οπότε δεν είναι και δύσκολο. Θα το διαβάσω. Τα άλλα ανέλαβε τα εσύ με τα. Με τα κάτω πτρά. Τα παντομπούκαλα. Λοιπόν. Θα τα πούμε. Και φυσικά να ξεκινήσουμε για να πούμε την εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή στο Λίμπερο φυσικά βρισκόμαστε στον. Όχι, εντάξει, αυτό το ξέρω. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε στο 107,4. Δευτέρα, Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο καλύτερα από το μάτς της ομάδας σου. Έτσι, γιατί είναι και πριν μια ώρα και 20 λεπτά. 25 λεπτά τελείωσε. Πώς θέλεις. Δεν είναι καλύτερο αυτό. Δεν θα το κάνουμε και συμβόλαιο να πω. Καλά, εντάξει. Θες να πεις, θες να πω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσύ να μας πεις είναι το είναι... μας καταρχήν. Τον ΠΑΟΚ τον είδα, θα σου πω, μέχρι το 26-25 λεπτό μέχρι το είδα. Και μέχρι, μέχρι εκεί το είδα. Τι είδες μέχρι εκείνο το λεπτό? Είδα στο πρώτο ημίχρονο υπεροχή, να μην πω κατά κράτος, αλλά υπεροχή που με ξάφνιασε βασικά. Έπαθες πλάκα με τη Λαμία. Βέβαια. Το είπε και ο Χάβος, έπαθα... το καλύτερο λέει ημίχρονό μας. Ναι, έπαθα πλάκα, όχι το ευκαιρίες είχε, εντάξει, το πέναλτι θα πούμε και ευκαιρίες δοκάρι. Δεν είχε δηλαδή χτυπητές, αλλά το τρέξιμο, η πίεση, τόσο πίεση από τη Λαμία, που δεν διαθέτει και την ποιότητα, τόσο μεγάλη ποιότητα, περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει βασικά, αλλά είδα ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν μπορούσε να αντιδράσει, οπισθοχωρούσε κιόλας. Εκτός αν είδα λάθος. Στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, ακριβώς αντίθετα περιμέναμε. Τον ΠΑΟΚ να πιέζει, τη Λαμία να αμήνεται και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Φυσικά για τη φάση του 10 λεπτών δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε. Είναι πέναλτι. Είναι ολοκάθαρο πέναλτι. Είναι ολοκάθαρο πέναλτι. Δίνεται, το δήλωσαν και οι υποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας, το είπε και ο Λουτσέσκου. Δεν έχω ακούσει. Εν αντιθέσει με κάποιες άλλες ομάδες στο παρελθόν, οι οποίες έπρεπε να ήταν σαΐ πρωταθλήτριες για καμιά 15 χρόνια συνεκόμενες, αυτό... που ποτέ δεν έχουν παραδεχτεί κάτι για Γιαννακόπουλη, αυτό έχεις οι οποίοι είναι καλεσμένοι και στο Open το κανάλι του Προέδρου. Έτσι, θα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Δεν είδα αυτό. Δεν λέω ότι λες ψέματα, ότι παραδέχτηκαν. Αυτό είναι αν, το είπε, αν έχει γίνει. Το είπε ο Πέλκας. Ωραία, ναι, γιατί σε αυτό έχεις δίκιο. Ποτέ δεν θυμάμαι. Όπως είπες, Γιαννακόπουλο ή κάποιος άλλος. Τζόρτζεβιτς, ναι, Αλεξανδρίδες. Δεν θυμάμαι. Ο Αλεξανδρής, μάλιστα σε μία πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξανδρής. Ναι. Αυτός που ήταν στην ΑΕΚ, ναι, το είπε. Όχι, άλλο είπε. Χειρότερο. Εγώ έπεφτα, λέει. Αυτός έπρεπε να το δίνει. Ναι. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Ναι. Τι λες, ρε Αλεξανδρή. Ναι. Συγκινηθήκαμε. Και ο Σιώπης το είπε ότι είναι πέναλτι. Όχι, δεν είπε ο Σιώπης. Πώς δεν είπε. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Φίλε, να στο βάλω το δεις. Ναι, το είδα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έκανα πέναλτι. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Σιώπης θα το σχολιάσουμε μετά. Εσάγουμε τρελάνες. Υπάρχει διορθωτική δήλωση του Σιώπη. Διάβασε. Δεν είπε πέναλτι. Δεν είπε έκανα πέναλτι. Έκανα πέναλτι. Όχι, δεν είπε. Στο Open. Ναι, το είδα, την είδα. Τι είπε. Δεν είπε έκανα πέναλτι. Στο τέλος είπε έκανα, εγώ έκανα και το πέναλτι. Έκανα βλακία, εννοούσε που έκανα το τάκλι. Τι εννοούσε, τι είπε. Διάβασε, υπάρχει. Αγόρε μου, η αρχική δήλωση, τι είπε ο Σιώπης. Δεν λέει, είπε έκανα πέναλτι. Είπε έκανα πέναλτι, επιλέξει. Θα στο βάλω το δίσκο. Να το ακούσω. Όχι, δεν θα εκτεθεί, το άκουσα με τα αυτιά μου. Να το βάλει μετά. Να το βάλω και τώρα. Δεν είπε έκανα πέναλτι. Πέναλτι δεν είπε έκανα. Είπε έκανα πέναλτι. Έκανα πέναλτι. Ναι, είπε, έκανα, είπε, άμα είπε έκανε πέναλτι, θα δεχτώ ότι είναι πέναλτι. Τώρα αν υπάρχει διορθωτική δήλωση. Όχι. Δεν ξέρω πού έγινε αυτή η δήλωση.
στο site της ΠΑΕ. Στο site της ΠΑΕ. Εγώ σου, θα σου δείξω το, αυτό που λέει στο Open ότι έκανα πέρα. Ωραία. Έτσι. Και θα ήθελα λίγο να βάλουμε λίγο ένα quiz εδώ στους φίλους που μας ακούνε. Mm. Εδώ Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα, εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερικές, όπου μας ακούτε, γιατί μας ακούτε παντού. Ωραία. Να βάλουμε λίγο ένα quiz, έτσι λίγο να το χαλαρώσουμε. Να μου πούνε ποια ελληνική ομάδα, όλοι οι φίλοι ακροατές του Λίμπερο, θυμούνται να έχει πάρει 2 πέναλτι σε 13 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία. Ψάχνω ελληνική, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά ή με τον Παναθηναϊκό. Στο ελληνικό, Γενικά ή με τον Παναθηναϊκό. Γενικά. Γενικά, δηλαδή. Γενικά. Εγώ ψάχνω να μου πείτε μία ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 13 λεπτά να έχει πάρει 2 πέναλτι και μάλιστα το ένα να είναι κραυγαλαίο. Κραυγαλαίο η απόφαση κατά του Παναθηναϊκού. Το ένα είναι Mars πέναλτι, το άλλο δεν είναι. Το ένα είναι πέναλτι το οποίο σφυρίζεται. Όχι σφυρίζεται. Σφυρίζεται. Σε εκείνο το λεπτό το δίνει, δεν το δίνει. Σε άλλα χρόνια μπορεί να μην το δίνει άμα ήταν δυνατό ο Παναθηναϊκός. Παίζει ρόλο το λεπτό. Βέβαια. Παίζει ρόλο το λεπτό. Δηλαδή, άμα είναι στο δεύτερο δευτερόλεπτο και είναι πέναλτι, δεν θα το δώσει. Κανονικά πρέπει να το δώσει. Αλλά έχουμε δει χειρότερα που δεν τα έχουν δώσει. Όχι, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω ότι είναι πέναλτι, δεν σου λέω ότι δεν είναι. Έτσι, είναι ένα πέναλτι που κερδίζει ο Άρης, το χάνει και στο 13 σφυρίζεται ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Και ένα ανύπαρκτο πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει. Ο Σιώπης είπε ότι είναι πέναλτι. Ο Σιώπης είπε αρχικά. Το έχω το βάλω και ηχητικό. Το βάλω και ηχητικό. Μόλις κάνουμε το διάλειμμα. 9,5, στο Open είναι. Στο Open, βάλε Open Σιώπης. Ναι. Λέει έκανα πέναλτι. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά quiz λοιπόν για όλους τους φίλους. Ποια ομάδα ελληνική έχει κερδίσει όποια χρονιά θέλετε να μου πείτε. Εγώ δεν θυμάμαι. Ωραία. Έτσι, μπορεί να με θυμάμαι εγώ καλά. Μπορεί να με ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαι εγώ. Έτσι. Ωραία. Έχει κερδίσει 2 πέναλτι στα 13 λεπτά του πρώτου ημικρόνου. Και να βάλουμε και ένα κόμμα. Στην Ελλάδα. Σωστό. Στην Ελλάδα. Και να βάλουμε FM κενό. Την απάντησή σας. Αποστολή στο 54526 και λίγο αργότερα στο 2310 τηλεφωνικές γραμμές. 2310-287 και 3 οχτάρια. Ωραία. Θα μας πάρετε να μας πείτε. Ωραία. Ποια και είναι μετά, αυτή η ομάδα. Και βάλω και εγώ βάζω ένα quiz. Να μας πει ο διαιτητής σήμερα στο Λαμία ΠΑΟΚ. Ναι. Τι δεν είδε και δεν έδωσε αυτό το πέναλτι. Του ΠΑΟΚ. Τα δύο πέναλτι του ΠΑΟΚ λες. Όχι, του πέναλτι της Λαμίας. Δεν υπάρχει κανένα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ δεν έχει δύο πέναλτι. Ποιο είναι το πέναλτι του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν δύο πέναλτι. Ποιο είναι το πέναλτι. Στο μαύρο, τον ποδοσφαίρι, τον ίδιο. Αυτό το σουτ που έγινε μετά. Του κάνει το σουτ. Ποιανού είναι. Άμα του κάνει τότε είναι και του άλλου πέναλτι. Και του άλλου το δεύτερο πέναλτι είναι τότε. Χτυπάει στον μπούτι του και μετά στο χέρι. Δεν χτυπάει στο χέρι. Στο χέρι δεν χτυπάει. Αν δεν χτυπάει καθόλου. Δεν χτυπάει. Ωραία. Καθόλου δεν χτυπάει. Το δεύτερο τη Λαμία που χτυπάει στο χέρι του Μάτο. Ούτε εκείνο. Στο δεύτερο. Δεν έχω δει το πράγμα. Δεν έχω δει το πράγμα που λε. Μα ούτε η Λαμία το λέει αυτό. Κύριε φίλε. Ούτε η Λαμία το λέει αυτό. Κύριε φίλε. Δεν υπάρχει τέτοια φάση. Την εφεύρα εγώ τώρα προφανώ. Λοιπόν. Το quiz ποιο είναι το δικό σου. Το quiz το δικό μου είναι. Ναι. Τι δεν είδε, γιατί είναι στα δύο μέτρα ο διαιτητής. Ναι. Τι δεν είδε. Ναι. Χτύπησε η μπάλα, πώς σταμάτησε. Χτύπησε σε πουλί, σε αεροπλάνο. Ναι. Να μας πει, να μας δικαιολογήσει. Γιατί πραγματικά μπορεί να είναι. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι ο διαιτητής του Άρης Παναθηναϊκός ξεγελάστηκε από τη φάση. Ξεγελάστηκε. Ναι. Ό,τι έβλεπε ο Σπάθας το 2010 δεν είδε. Τίποτα δεν είδε ο Σπάθας. Ανθρώπινο λάθος. Τίποτα, γιατί είχατε κανένα πέναλτι το 2010. Ανθρώπινο λάθος. Αλλά δεν μας μιλάς για τη διαιτησία σήμερα του Πειραιώτη ρέφερη, ο οποίος μετά το πέναλτι που δεν δίνει έχει κατακρεουργήσει τον ΠΑΟΚ. Αφήνει το σκληρό παιχνίδι. Αφήνει την καρατιά, δεν είδε στο αλουνού. Τον έσπασε τα πλευρά. Το χτύπημα το είδε. Ξεκινάει από το στήθος του. Το είδα και τελειώνει στη λεκάνη του. Σου είπα και μου είπε 47 νούμερο παπούτσι φοράει. Πάνω στη φάση μου. Πάνω στη φάση τι πρέπει να κάνει. Να βγάλει ένα μαχαίρι, το μαχαιρώσει. Σε ποιο λεπτό είναι αυτή. Πλάκα και στο 75. Και ο Πάκο έχει κάνει τις τρεις αλλαγές. Έχει κάνει τις τρεις αλλαγές. Α, τον έβγαζε κόκκινη. Πώς τον βγάλει. Κόκκινη. Α, τον έβγαζε. Δεν τον έβγαλε. Ούτε καν κίτρινη έχει βγάλει όλο το ματ σε παίκτη Λαμία. Αφήνει το σκληρό μαρκάρισμα. Εντάξει, δηλαδή αυτό ο διαιτητή δεν δίνει ένα πέναλτι που για μένα έπρεπε να το δώσει και κουβαλάει. Το βάρος από τις τύψεις που έχει για το πέναλτι που δεν, γιατί σίγουρα θα τον είπαν ότι είναι, κουβαλάει και σφυρίζει τα πάντα για 77, για 80 λεπτά, για 83 λεπτά, σφυρίζει ανάποδα τον ΠΑΟΚ στα πάντα. Ωραία, εγώ η άποψή μου. Η κόκκινη του Κάνιας είναι, είναι. Η δεύτερη κίτρινη του Κάρτα είναι. Θα σου πω τώρα, ένα λεπτό. Θα σου πω, η άποψή μου είναι και την έχω πει από την αρχή των εκπομπών εδώ, σε όλα τα παιχνίδια ξένοι διαιτητές. Μαζί σου. Και βαρ μαζί. Μαζί σου. Και βαρ μαζί. Μαζί σου.
ξένοι διαιτητές, ούτως ώστε ούτε ο Ζάχος, ούτε ο Τρέγιας, ούτε ο Βασίλης, ούτε ο Νίκος να μπορούν να πούνε τίποτα. Μαζί σου. Και εσύ θα παίρνει το πέναλτι με τον Πανιόνιο, ναι, αν υπήρχε ΒΑΡ, και εγώ θα παίρνα το πέναλτι με τον Ζαμπά. Εντάξει, και του Πρίγιοβιτς αν δεν ήταν με την Τρίπολη θα το έδινε. Και το δεύτερο πέναλτι που σου δώσανε και πήρε το βαθμό τη οπαλία από τον Παναθηναϊκό, δεν θα το έπαιρνε. Δεν θα το έπαιρνε γιατί δεν υπάρχει και Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Βάλε τον σιωπηνακό με που λέει ότι έκανα πέναλτι. Το βρήκε. Βάλτε τον να τον ακούσουμε που λέει ότι έκανα πέναλτι. Με τον Ντέμι δεν είναι. Είμαι, ναι, με τον Ντέμι. Αλλά πιστεύω μπορούσαμε να τελειώσουμε το μάτς σε 2-3 κόντρες πολύ καλές που βγάλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε και έτσι μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Ναι. Το είπε ρε φίλε, δηλαδή ψέματα σου λέω. Θες να το ξανακούσεις. Ναι, ξαναβάλτε. Έκανα το πέναλτι, έκανα το πέναλτι. Ξαναβάλτε, δεν είναι ένα μισό λεπτό. Είναι. Αλλά δεν τα καταφέραμε και έτσι μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Έδωσε το πέναλτι εννοεί, έκανε το πέναλτι. Ρε φίλε, τι λέει ο παίκτης, θα αλλάξει τα λόγια του. Δηλαδή, εσύ... τι Γκέμπελς είσαι, ρε φίλε. Εγώ είμαι Γκέμπελς. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, με τρελάνεις. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Βλέπεις εσύ κάνα πέναλτι. Εσύ, τι είπε εσύ, ο παίκτης σου το λέει. Δηλαδή, ξέρω, το ο Χριστός και η μητέρα του. Είναι δυνατό, ρε ζεσάκο. Ρε φίλε, δεν μας τρελάνεις. Δηλαδή, το λέει ο Σιώπης, σε παρακαλώ. Έκανα και το πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Α, εσύ το λέει. Δηλαδή, ο παίκτης λέει το έκανε, δεν υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει διορθωτική δήλωση του Σιώπη. Τι γέλα. Εσύ βλέπεις πέναλτι. Πες μου, είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού. Σε ρωτάω. Ναι, είναι. Εντάξει, είναι. Ωραία. Αφού είναι. Το βλέπεις πέναλτι. Υιοθετώ την άποψη του παίκτη σου. Άσε τι υιοθετεί. Υιοθετώ την είδες, άποψη. Γελάει ο άλλος μέσα. Ποιος. Να τους, ο Ιχολύπτης. Ο Ιχολύπτης καλά κάνει, φίλε. Βλέπει. Τόμ και Τζέρι βλέπει. Υιοθετώ λοιπόν την άποψη του Σιώπη. Ωραία. Ο οποίος παραδέχεται ότι κάνει πέναλτι. Όπως παραδέχτηκε και ο Πέλκα ότι είναι πέναλτι σήμερα του Βιερίνια. Καμία σχέση. Έτσι, και εγώ δεν πάω να πειρασπιστώ όμως τον Πέλκα. Καλά, τώρα το συγκρίνεις ο πέναλτι του Παναθηναϊκού με το πέναλτι του τέτοιου σήμερα. Πέναλτάρες είναι και οι δύο. Το πέναλτι του, συγγνώμη, της Λαμίας. Τον παίρνει τα πόδια, ρε φίλε. Τι το παίρνει ο. Ναι, είναι χαζομάρα του Σιώπη. Ο οποίος παραδέχεται, το ξαναλέω, παραδέχεται ο ίδιος. Το βάλαμε δύο φορές και τα ακούσατε. Ότι κάνει πέναλτι και ο Ζάχος λέει δεν είναι το παραδέχεται. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Ωραία. Ο κύριος Ντρούνικ λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει. Ναι, λέω, δεν υπάρχει. Ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής που έκανε το πέναλτι. Δεν διαβάζει τη διορθωτική. Έκανε πέναλτι, ρε φίλε. Διορθωτική τη δήλωση γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δήλωση. Δεν υπάρχει δήλωση. Α, δεν υπάρχει. Πού είναι, βάλτε να παίξει. Πήγαινε στο site τη ΠΑΕ. Πήγαινε στο site στο group τη ΠΑΕ. Έχει ηχητικό που λέει διορθωτική δήλωση. Τι ηχητικό θέλει να το. Πάρτε το Σιώπη τηλέφωνο, ρε φίλε. Πάρτε δεν έχει το λίμπερο το Σιώπη. Δεν έχει. Πάρ' το Σιώπη, σου παρακαλώ. Πώς δεν έχει. Πάρ' το Σιώπη τηλέφωνο. Πάρ' το Σιώπη. Πάρ' την εκπομπή. Βγάλε... Να μας πει, άμα πει είναι πέναλτι ο Σιώπης εδώ στην εκπομπή, ναι, εγώ θα πω ότι είναι πέναλτι. Σε παρακαλώ πολύ, βγάλ' το Σιώπη. Έως ότου όμως και οι ακροατές. Ωραία, θα το βγάλεις στο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι ακροατές, έως ότου βγει ο Σιώπης, αν θα βγει ο Σιώπης. Μέχρι να βγει ο Σιώπης, εγώ θα το κρατάμε. Αν δεν βγει, θα το σκίσω εγώ. Να ολοκληρώσω. Κρατάμε τη δήλωση του ίδιου ποδοσφαιριστή. Πώς τον Μανώλη τον άνθρωπο. Μανώλη Σιώπη. Του Μανώλη Σιώπη, ο οποίος. Να ακούσει λίγο κάτι. Ο οποίος παραδέχεται. Ωραία. Παραδέχεται προς τιμή του, ναι, και μπράβο του γιατί φοράει παντελόνι, ναι, άνθρωπος. Γιατί δεν τον ακουμπάει καν αυτό. Ότι έχω κάνει πέναλτι. Ο κύριος Ντρούλινγκ δεν το παραδέχεται. Λοιπόν, το λέει δηλαδή ο παίκτης του Άρη και ο Ζάχος το αμφισβητεί. Ναι, σταμάτα όμως. Εντάξει, ρε, θα τον βγάλεις τώρα εδώ, ακούς. Εντάξει. Δεν μπορεί να μην το λιμπερό, δεν μπορεί να είναι του Σιώπη το τηλέφωνο. Δεν έχει τηλέφωνο εδώ πέρα. Λοιπόν, το Τζαλτίδη εδώ πέρα. Βγάλ τον Τζαλτίδη. Βγάλ τον Βαφύλακο. Λοιπόν, θα τον βγάλεις εδώ πέρα. Θα το βγάλεις εδώ πέρα το Σιώπη. Δηλαδή, ήρθε και εδώ πέρα. Δηλαδή αμφισβητείς, ναι, θα τον βγάλεις εδώ πέρα. Του παίκτη του Άρη. Ναι, θα μας το πει εδώ πέρα. Να μας το πει. Τι άλλο θα δούμε, Χριστό. Μπορεί να το μοντάρω, δεν ξέρω. Το κάνω και η Παναγία. Όχι, ο Χριστός και η Παναγία. Τι άλλο θα εδώ πέρα, φίλε. Άκουσον, να βγει και να μας το πει. Αυτό πρέπει να γίνει. Εφόσον είναι πέναλτι και το είπε, θα το ξαναπεί άλλη μια φορά. Αυτό σήμερα που ζω. Ποιο είναι πρόβλημα. Πρέπει να γίνει σποτάκι. Ποιο είναι το πρόβλημα να το ξαναπεί άλλη μια φορά ότι είναι πέναλτι. Και να παίξει και να μπει στο ρεκόρ Guinness. Ωραία. Στο ρεκόρ Guinness πρέπει άστο να γραφτεί αυτό τι το θα πράγμα. Γίνει. Δεν λοιπόν, γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα βγάλεις τώρα που έχουμε τέτοιο, ναι, θα πάρουμε τηλέφωνο του κύριο Τσαλτίδη εδώ πέρα, πάρτε, να βγει ο κύριο Σιώπη. Στον αέρα, βγάλτε τώρα. Φυσικά. Βγάλτε στον αέρα. Διάλειμμα θα κάνουμε σε λίγο. Okay. Λοιπόν, okay, θα κάνουμε διάλειμμα και θα πάρουμε και θα μιλήσουμε. Να μας πει και στον αέρα και εδώ ο κύριο Σιώπη ότι ήταν πέναλ. Τότε εγώ θα παραδεκτώ ότι ήταν πέναλ. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό που άκουσε δεν σε έφτασε. Όχι, εδώ πέρα φίλε και μπορεί να το ψέψαν οτιδήποτε να το κάνει. Το λέω εγώ δεν το πιστεύω. Στο βάζω ηχητικό πάλι. Μπορεί να είναι και μονταρισμένο, δεν ξέρω εγώ. Τι να είναι. Μονταρισμένο μπορεί να είναι. Να μα το βγάλει εφόσον το παίρνει. Ξαναβάλει λίγο το ηχητικό. Όχι, δεν το ξαναβάλει. Εφόσον το παραδέχτηκε, θα το παραδεχτεί και εδώ στον αέρα. Ναι, βάλει το ηχητικό. Αν το βρει, πάλι λίγο. Εφόσον το παραδέχτηκε μια φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα να το παραδεχτεί και δεύτερη. Όχι, να ακούσει λίγο κόσμο αν είναι μοντάζ, δεν πειράζει. Το μοντάζ που μπορεί να το κάνει. Θε επειδή
Πολλοί βλέπουν το Open και έχουν πολλά παράπονα από το κανάλι. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Έτσι, ναι, θα το συζητήσουμε λίγο και αυτό. Το ακούσαμε και σε ζωντανή μετάδοση. Ωραία, εντάξει. Έτσι, σε ζωντανή μετάδοση. Το ακούσουμε άλλη μια φορά. Να το ακούσουμε. Όχι, θα το ακούσουμε άλλη μια φορά, αλλά από το στόμα θα τον βγάλουμε εδώ το σιωπή. Θα το ακούσουμε λίγο. Αν δεν βγει, θα το σκίσω μέχρι εγώ. Μέχρι να βγει. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Έκανα και το πέναλτι. Δεν το άκουσα λίγο, Βασίλη. Ξανά λίγο πιο καθαρά. Βάλ το λίγο, σε παρακαλώ. Έκανα και το πέναλτι. Τι αυτό, μόνο αυτό. Εντάξει. Έκανα και το πέναλτι. Έκανα και το πέναλτι. Μπράβο. Το λέει δηλαδή, τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Μπράβο, respect, βγάζω καπέλο στο Μανώλη Σιώπη για την τιμιότητά του. Βγάζω καπέλο. Όπως βγάζω καπέλο και στον Μπέλκα, ο οποίος σε δήλωσή του δήλωσε ότι είναι ένα ολοκάθαρο πέναλτι το χέρι του Βιερίνια. Και να σου πω κάτι, με πυραιώτη ρέφερι, δώσ' το. Δώσ' το, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πρωταθλήματα. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιες νίκες. Εμείς στον ΠΑΟΚ θέλουμε το 50-50. Να με κερδίσει η καλύτερη Λαμία, να τη δώσει 5 πέναλτι αν θα κάνει και να έχει τη μαγιά να με πάρει, να με κερδίσει. Ναι, μαζί σου. Εντάξει, σήμερα όμως ο λόγος που ο ΠΑΟΚ κέρδισε δεν είναι ότι δεν έδωσε το πέναλτι στη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ψυχή. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μαγιά. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Κάτω από αντίξωες ηθίκες. Αντίξωες ηθίκες εννοώ τη διαιτησία μετά το κανονικότατο πέναλτι που αδικεί σε εκείνη τη φάση τη Λαμία. Και υπάρχει μεγάλη ανοχή από τον πυραιώτη ρέφερι, δεν θυμάμαι το όνομά του, σε όλο το μάτς, σε αντιαθλητικά χτυπήματα, σε αντιαθλητικά μαρκαρίσματα από τους παίκτες της Λαμίας, οι οποίοι έδειξαν υπέρμετρο ζήλο και πραγματικά όλες τις ομάδες έτσι τις θέλω να παίζουν απέναντί μου, όχι όπως έπαιρναν τα πρωταθλήματα κάποιες άλλες ομάδες, με ομάδες δορυφόρους, με την ΚΕΔ, με την ΕΠΟ, με τα κοντάρια που παίζανε σε κάθε παιχνίδι με 14 παίκτες και άλλοι παίζανε με 9. Γιατί στατιστικά είχαν 1-2 αποβολές. Έτσι θέλω να κερδίζω όλες τις ομάδες. Με την ψυχή, με τη μαγιά και με τον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά εντός αγωνιστικών χώρων. Βέβαια υπάρχει μια κόκκινη κάρτα που δίνει στον Κάνιας, στην οποία γελάνε και τα δάκρυα. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι καθαρή η πρώτη κίτρινη που τρώει από ανοησία του Κάνιας, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα στον πυραιώτη διαιτητή. Και τρώει την δεύτερη 5 λεπτά μετά το γκολ που βάζει ο Βαρέλα. Τρώει κόκκινη κάρτα στο 65, στο 60 κοντά ο Κάνιας. Και στην ουσία κρεμάει την ομάδα, την υποχρεώνει να παίξει με 10 ποδοσφαιριστές, με μείον ένα ποδοσφαιριστή για 35 λεπτά. Και όταν έχουν γίνει και οι τρεις αλλαγές, βγαίνει εκεί και πώς για λίγη ώρα, ρε παιδί μου, ήταν έτοιμος ο Λουτσέσκου, είχε σηκώσει τον Βέρμπλουμ να βγάλει Κάνιας, γιατί είδε ότι δεν μπορεί να μαρκάρει στο κέντρο. Εκεί την ώρα είχε πάρει το κέντρο η Λαμία και δημιουργούσε φάση. Και δεν πρόλαβε να τον βγάλει. Δεν πρόλαβε να βγάλει τον Κάνιας, έφαγε τον έδωσε την άδικη, 1000% άδικη κίτρινη κάρτα. Δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο πυραιώτης ρέφερι, γιατί κουβαλούσε το βάρος από τις τύψεις ότι δεν έχει δώσει ένα πέναλτι στην αρχή τη Λαμία, στη Λαμία. Και είδατε όλοι τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια καρατιά, ένα δολοφονικό χτύπημα του Μπαράλες στο 75, εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές για να φρισκάρει την ομάδα και να μπορέσει να κρατήσει το αποτέλεσμα ή να το διευρύνει με κάποια αντεπίθεση. Εκεί ο Μπαράλες κάνει μια καρατιά σε μια διεκδίκηση την οποία έχει καπακώσει την μπάλα ο Πασχαλάκης. Το χτυπάει με αλήτικο τρόπο, με αντιαθλητικό τρόπο. Αν τον έβρισκε, παιδιά, δεν ξέρω, στο κεφάλι, μπορεί να τον άφηνε στον τόπο. Έχει μια σκαριά ο Πασχαλάκης από το στήθος κάτω από τη μασχάλη μέχρι τη λεκάνη του κοντά. 47 νούμερο φοράει, δεν ξέρω τι φοράει αυτός ο Θουβού. Τον έχει τσακίσει, τον έχει σπάσει τα πλευρά, δεν ξέρω. Έχει θλάσει, έχει κάταγμα, έχει ραγισμένα πλευρά. Αύριο θα δείξει η μαγνητική τι έχει ο Πασχαλάκης. Εκεί ο ΠΑΟ κινδυνεύει να μείνει χωρίς ποδοσφαιριστή, να παίξει με 9 και χωρίς τερματοφύλακα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε ο Ακπομ τερματοφύλακας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλα αυτά με τη Λαμία. Κι όμως ο ΠΑΟΚ έβγαλε ψυχή, έβγαλε πάθος, έβγαλε αγωνιστικότητα και αυτά τα τρία στοιχεία ήταν που δώσαν την τεράστια
νίκη στο παράρτημα της Χαβούζας. Έναντι από το παραρτήματο της Χαβούζας, γιατί πρώτη φορά είδα εγώ τη Λαμία φέτος να παίζει τόσο σκληρά, να παίζει τόσο αντιαθλητικά υπό την ανοχή του διαιτητή. Εντάξει, είπαμε, το ξαναλέμε, το λέμε από το τέλος του αγώνα. Υπάρχει ένα πέναλτι, ναι, 1100% πέναλτι. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει μια κόκκινη που δίνει στον Κάνιας και αφήνει την ομάδα με 35 λεπτά χωρίς να έχει 11 ποδοσφαιριστές, με 10. Υπάρχει καρατιά του Μπαράλες, υπάρχουν τα αντιαθλητικά στο Βιερίνια, στο Λιμιό, οι αγωνιές κτλ. Και δεν δίνει ούτε κίτρινη κάρτα ο Πειραιώτης ρέφερι. Παλικαρίσια νίκη. Επειδή σας λέω, ο λόγος που σήμερα πήρε ο ΠΑΟΚ την νίκη ήταν η ψυχή, το πάθος και ο ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς που έβγαλαν οι παίκτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ ήταν πάλι μέτριος για ένα ακόμα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα στοιχήσει αυτό στο μέλλον. Αν περιμένω να δω και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ, πραγματικά. Αλλά αυτό που κρατάω, επειδή είμαι σκασμένος, αγανακτισμένος από το 1985, έχω να πάρω πρωτάθλημα. Αυτό που κρατάω είναι η νίκη. Είναι οι τρεις βαθμοί στο σακούλι της συγκομιδής του πρωταθλήματος. Προχωράει ο ΠΑΟΚ, έφυγε αλόβητος και από αυτήν την αγωνιστική σε μια δύσκολη έδρα, με μια δύσκολη ομάδα, η οποία ενδεχομένως να έχει και άλλα κίνητρα πέρα από τη νίκη για την δική της ομάδα. Έναντι του ΠΑΟΚ. Τώρα, τι λέω, τι καταλαβαίνετε, τι εννοούμε. Μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε όπως πρέπει, γιατί είμαστε και στο ράδιο και πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στα λεγόμενά μας. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός με την ψυχή στο στόμα τον Πανετολικό με κάποιο αφισβητούμενο γκολ, νομίζω. Δεν το είδα, δεν μπορώ να πάρω θέση. Θα τα δω λίγο στο ημίχρονο, γιατί κατευθείαν ήρθαμε για εκπομπή. Κέρδισε και η ΑΕΚ την Ξάνθη άνετα, όπως είδαμε. Η διαφορά παρέμεινε 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε στη δεύτερη θέση μετά το στραβοπάτημα του Ατρομήτου, να πούμε, Ζάχου, ναι, μέσα στην, με τον Απόλλων Σμύρνης, ναι, μετά το χι που έφερε. Δεύτερος Ολυμπιακός, 6 βαθμούς η διαφορά. Τρίτος ο Ατρόμητος, 12 βαθμοί από την... Λοιπόν, επειδή πήρα τηλέφωνο, δεν βρήκα τον... Δεν θέλω εγώ να λέω ψέματα, δεν βρήκα τον Χρήσανθο τον Τζαλτίδη. Μίλησα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μου είπε ότι χρειάζεται ειδική άδεια. Ειδική άδεια από την ΠΑΕ για να μιλήσει, λέει ο Σιώπης. Εγώ τους είπα, μέχρι αύριο θέλω να πάρουν την ειδική άδεια. Το ζήτησα εγώ σαν παραγωγός εδώ πέρα να πάρουν και να τον βγάλουμε αύριο το Σιώπη. Μου λέει ότι είναι δύσκολο. Λοιπόν, αν δεν γίνει αυτό, εγώ θα τον κράξω το Σιώπη για να ξέρει, Σιώπη, να μιλάς και να μην σε ψαρεύουν. Κατάλαβες, και η διορθωτική σου δήλωση αυτή δεν μου λέει τίποτα εμένα. Το ότι άλλο ήθελες να πεις και άλλο είπες, δεν μου λέει τίποτα, Σιώπη. Δεν είσαι στον Πανιούνιο, δεύτερη φορά στο λέω. Στον Άρη είσαι, Σιώπη, κατάλαβες. Δεν είσαι στην πλατεία Νέα Σμύρνη, Σιώπη. Δεν έχεις να κάνεις με τον Νίκο, τον Πέτρο, τον Γιάννη και άλλους 297. Κατάλαβες, Σιώπη. Θα βγεις και θα κάνεις δήλωση. Αν δεν βγεις, θα σε κράξω. Για να μάθεις να μιλάς. Έως τότε κρατάμε αυτή τη δήλωση. Για να ακούσαν, όχι, υπάρχει τέτοια δήλωσή του στο τέτοιο. Εγώ άκουσα αυτή που καλά είπε. Και εγώ λέω μαζί σου, θα βγεις και θα κάνεις δήλωση κανονική, ομιλίας, αφού σου δεν θέλει καλά, τη γραπτή σου δήλωση ο κύριος Στρέγιας. Τι φασιστική νοοτροπία είναι αυτή? Όχι, καθόλου φασιστική. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα? Καθόλου φασιστική. Έκανε δήλωση, εσύ δεν τη δέχεσαι. Εσύ δεν δέχεσαι τη δήλωση. Εσύ δεν δέχεσαι τη δήλωση. Αγόρι μου γλυκό, έβαλε το ηχητικό. Καλά έκανες. Σου λέω, υπάρχει διορθωτική του δήλωση. Τελειώσαμε το ηχητικό. Πού είναι η διορθωτική δήλωση, να την ακούσουμε? Τι να την ακούσουμε? Να την ακούσουμε. Υπάρχει γραπτή. Τι θέλει να κάνει? Να τη δείξουμε που την έγραψε. Φίλε, πλάκα κάνει. Όλος ο κόσμος, δηλαδή... Ναι, έτσι και δεν έχω και τα γυαλιά σήμερα. Όλος ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν. Άκουσε χθες στην αθλητική εκπομπή του Open. Το 80 φορές το Open. Έτσι. Ναι, τον Μπέλκα δεν τον ακούσαμε, βέβαια. Την παίξαμε και 5 φορές. Τον Μπέλκα δεν τον ακούσαμε ακόμη, βέβαια. Το επιβεβαιώνω εγώ για τον Μπέλκα. Δεν πειράζει. Το άκουσα τώρα, υπουργό. Λοιπόν, άρα λέω, Σιώπη, δεύτερη φορά έκανες μια πατατιά με τα Γιάννενα. Δεύτερη κάνεις τώρα. Συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι στον Πανιόνιο. Κατάλαβες? Δεν είσαι στον Πανιόνιο. Να μην λέει δηλαδή αυτό που πιστεύει. Όχι, να λέει πάντα αυτό που πιστεύει, αυτό που να μην σε πιάνουν κορόιδο, Σιώπη. Πιστεύει που άνθρωπο. Εντάξει. Κατάλαβε, Σιώπη. Αυτό που έκανε η Πέρεζ. Γιατί δεν το δέχεσαι. Εντάξει. Okay. Είπε ένα παίκτη ότι έκανε. Και σε ρωτάω, είναι πέναλτι του Παδέμπου, ναι, και μου λέει. Δηλαδή, εγώ τώρα, εμεί τώρα τον Μπέλκα πρέπει να τον ξεσκίσουμε που είπε ότι είναι του Βιέννη. Όχι, φίλε, γιατί του Πέλκα είναι πέναλτι. Αυτό λε. Του Πέλκα είναι. Του Πέλκα λέω. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πέναλτι του Βιέννη. Εγώ το είπα πρώτο. Καλά, αυτό έλειπε να μπει. Το είπε και ο Πέλκα.
Το είπε και ο Πέλκας. Με τη φάση τη Λαμία με τον. Πώς το λένε. Με τον Μπουζούκι, πώς το λένε. Μπαγκλαμαδάκι, πώς το λένε αυτό να. Ποιο να, δεν κατάλαβα. Λέω, συγκρίνουμε τη φάση του Βιερίνια, το χέρι του Βιερίνια, με τη φάση του Σιώπη με τον Μπουζούκι. Φυσικά, τον Μπουζούκι το σκοτώνει, τον ανατρέπει. Το σκοτώνει. Τι, ο άνθρωπος σκοτώνει να σπάσει το λαιμό του, κόντεψε να σπάσει. Εντάξει, οκ. Γιατί δεν λες ότι είναι. Ότι είναι επιπολαιότητα εκεί, δεν πας να κάνεις τέτοιο μαρκάρισμα. Είναι βλακία του αυτό, έχεις μαρκάρισμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν τον πειράζει, άστονα. Αυτό είναι πάνω στο σχόλιο μου, δεν ξέρω αν τελείωσες μετά του ΠΑΟΚ. Ναι. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, διότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο διαμαρτυρήθηκε για τουλάχιστον 15 πέναλτι. Τουλάχιστον 15. Ναι. Φαινόταν ότι έψαχνε, διότι όντως ο Άρης προηγήθηκε με ένα πέναλτι που δεν ήταν. Και στο ημίχρονο σίγουρα είπαν αυτού του διαιτητή. Κοίτα να δεις, την έκανες την πατατιά. Την έκανες, έδωσες το πέναλτι που δεν είναι. Και έψαχνε την αφορμή να δώσει ένα πέναλτι. Και του την έδωσε ο Σιώπης. Αυτό έχεις δίκιο. Mm. Αλλά δεν τον ακουμπάει καν ο Σιώπης. Δεν τον ακουμπάει. Πίσω, μπρος, τα replay δείχνουν ότι δεν τον ακουμπάει. Το κακό για τι να κάνουμε, είναι... τι να κάνουμε τώρα. Όχι, το βρίσκει, το βρίσκει. Το βρίσκει το πόδι του. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μπορεί να μην... Είναι η κραυγαλαία περίπτωση πέναλτι. Α, φτάσαμε αλλά, από το πέναλτι ω το όχι κραυγαλαία. Σιγά σιγά. Δεν κατάλαβε, σου λέω. Έκανε να ολοκληρώσω. Ναι, έτσι. Πάντα βάση το λεγόμενο του Σιώπη. Ναι. Ο οποίο δήλωσε ότι έκανα πέναλτι. Ωραία, εντάξει. Τι έκανε τώρα. Okay, έτσι. Εντάξει. Το πρόσεξε λίγο. Ναι. Εκείνη τη στιγμή δεν τον ακουμπά. Όχι, δεν κάνει τάκλι. Δεν κάνει τέτοιο τάκλι. Δεν κάνει τάκλι. Γιατί? Εκείνο ήταν το λάθος του. Γιατί? Δεν κάνει τάκλι καθόλου. Ναι, μπορεί να, βάλε κόντρα, μπορεί βάλε να μην το βρίσκει 100% στα πόδια αρχικά. Δεν το βρίσκει καθόλου. Αρχικά, αλλά με το που πέφτει και γυρίζει ο άλλος και πέφτει τα πόδια πάνω στο κορμί του Σιώπη. Εγώ είναι. Λέω ότι είναι βλέπει, πέναλτι, το δείχνει. Υπάρχει ανατροπή. Υπάρχει επαφή. Δεν τον ακουμπάει καθόλου. Τον ακουμπάει. Εγώ λέω καθόλου. Υπάρχει ανατροπή. Υπάρχει επαφή. Το παραδέχτηκε και ο ποδοσφαιριστής. Αλλά λέω, κατάλαβες τι έκανε Σιώπη. Βλάξ! Κατάλαβες τι έκανες. Αυτό έκανες, τον δίπλα μου. Κατάλαβες. Έκανες έναν, μία φάση που δεν τον ακουμπάει, να λένε ότι είναι. Αυτό έκανες τώρα. Και ό,τι και να κάνεις τώρα, οι διορθωτικές σου δηλώσεις που σε πιάσαν κορόιδο γιατί δεν ξέρεις και να μιλάς, κατάλαβες. Δεν μετράνε. Κατάλαβες, Σιώπη. Δεν είσαι στην πλατεία, Σιώπη. Ναι, Σιώπη. Δεν θα λες την αλήθεια. Δεν είσαι στην πλατεία, Σιώπη. Κατάλαβες. Ό,τι σου λένε θα λες. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό σας εσωτερικό θέμα. Ωραία. Κακός που παρεμβαίνω. Όχι, καλώς έκανες. Κακός που παρεμβαίνω. Εγώ δεν πρέπει. Συζητάμε. Αλλά εσύ δεν δέχεσαι τη διορθωτική του δήλωση. Μένεις στο τέτοιο. Δεν τη δέχεσαι. Εντάξει, δικαίωμά σου και αυτό βέβαια. Δεν θα σου πω εγώ ότι θα δεχτείς γιατί όχι. Εγώ λέω, δεν υπάρχει κανένα. Δεν τον ακουμπάει καν. Είναι βλακεία του που κάνει τάκλιν εκεί στο 93. Διότι ο άλλος είναι με τη σφυρίχτρα στο στόμα και περιμένει ακριβώς να σφυρίξει αυτό το πράγμα. Να σφυρίξει γιατί έχει τύψει σε πλήρωση. Ακριβώς. Βέβαια, ο Δαλούκας που έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό το 10 δεν είχε κανένα πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έδωσε καμία τύψη να δώσει ένα ανάλογο στον Άρη. Καμία τύψη δεν ένιωσε. Ούτε ο Θαλάσσης στο ΟΑΚΑ, ούτε ο Ντάκος. Ούτε 35 ακόμη περίπτωση που μπορώ να πω. Καλά, κανένα. Να χωράτε και να κέρδεις, τι θα έκανα. Τίποτα δεν θα έκανα, ρε παιδί μου. Εγώ τη λογική το έγραψα και στο τέτοιο. Τίποτα δεν θα έκανα. Το ίδιο που θα κάνω με για το μένα χ. Μένα θα τα πρόβλημα αν δεν κέρδιζα σήμερα. Γιατί θα με έφτανε ο Ολυμπιακός. Καλά, θέσεις. Δεν μπορεί να σε φτάσει ο Ολυμπιακός. Ας. Πώς δεν μπορεί. Εντάξει, δεν μπορεί να σε φτάσει. Ζαχώ. Δεν άσε μπορεί. Τώρα, εντάξει, ρε, τάς, τώρα άλλο τι. Άκου λίγο, ρε φιλέ. Ναι, εντάξει. Άσε με να έχω. Καλά, δεν θα ενδιασμό μου. Καλά, φυσικά. Άσε με να πανηγυρίσω. Φυσικά. Αν θα τα καταφέρω. Γιατί, φυσικά. Γιατί αυτό που έζησα εγώ πέρσι. Εντάξει, εντάξει. Έτσι, δεν το έχει ζήσει. Σου το είπα, σου το είπα. Δεν το έχει ζήσει. Το έχω ζήσει και πολύ χειρότερο. Όχι να χάσω πρωτάθλημα. Το να χάσω ένα πρωτάθλημα νομίζω είναι χειρότερο. Είναι λιγότερο χειρότερο από το να πέφτει μια ομάδα στη Β' Εθνική. Με σφαγές. Είναι λιγότερο χειρότερο. Είναι μεγάλο θέμα, ειδικά όταν έχεις να πάρεις τόσα χρόνια πρωτάθλημα, το κατανοώ. Είναι διαφορετική Δεν έχεις πέσει γι' αυτό. Είναι διαφορετική η στόχη. Αυτό τώρα πέρα της πλάκας που κάνουμε. Δεν κάνουμε πέρα της πλάκας. Όχι. Είναι διαφορετική η στόχη. Αν έπεφτες και σε σφάζανε, τότε θα καταλάβεις. Και εσύ δεν καταλαβαίνεις αυτό. Όταν έπεφτες. Εντάξει, δεν μας φάξαν πουθενά 50-50 με πέρα. Πουθενά. Εντάξει. Άμα βγάλω τώρα καμιά 30 βίντεο εδώ με καμιά 15. Όχι, γιατί θυμάμαι με τον Τζιόλι κάτι πεντάρες έριχνες τον Αστέρα Τρίπολη στον Αίτητο τότε. Τι σημαίνει με τον Τζιόλι προπονητή. Τι ήθελες να κάνει ο Τζιόλι. Κάτι τέτοια. Δύο μέρες μετέπεσε η μητέρα του. Όχι, δεν μπορούσε να βάλει. Δύο μέρες δεν μπορούσε να βάλει, ξαφνικά έρθει πεντάρι. Δύο μέρες μετά. Και όταν ήρθε ο Ολυμπιακός έτρωγε πεντάρι. Δύο μέρες μετά έπεσε η μητελικό με σένα. Τι ήθελες να βάλει του βασικού.
Για να κερδίσει τον Άρη. Σας ξεγέλασε λοιπόν ο Τίγρης. Τη χρονιά που αγωνιστικά πέφτατε εσείς. Επέλεξε να πέφσει αυτός για να πάρει την ΑΕΚ. Για να πάρει την ΑΕΚ. Μετά δύο χρόνια ολοκάθαρη χωρίς χρέη. Αυτά που του χαρίσανε. Δεύτερη φορά από 160 εκατομμύρια ωραία ευρώ. Ωραία. Σωστά. Λέω τώρα εγώ. Λέω. Εγώ τα έχω. Γι' αυτό φωνάζω χρόνια. Εσείς με ακούτε πρώτη χρονιά εδώ πέρα. Για ξένους διαιτητές. Πολύ πριν έρθει και ο επενδυτής σας, εγώ αυτό το φώναζα για ξένους διαιτητές, Άγγλους μάλιστα λέω, ούτε καν Ιταλούς, μόνο Άγγλους διαιτητές, γιατί δεν έχω ακούσει, εγώ είμαι 50 χρονών έφτασα, δεν έχω ακούσει ποτέ δωροδοκία σε διαιτητή Άγγλο. Σε Ιταλό ακούσαμε, σε Ισπανό που λέει ο λόγος ακούσαμε, για άλλα καλά δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε Άγγλο δεν έχω ακούσει ποτέ. Αν κάποιος είναι μεγαλύτερος και έχει ακούσει, μπορεί να μας το αναφέρει. Και λέω, δε στην οτροπία, ούτε. Δεν έχει σχέση αν είναι ο Άρης, αν είναι ο Πάοκ, αν είναι ο Ηρακλής ή αν είναι η Καλαμαριά. Λέω, ένας αυτός ο άνθρωπος κάνει λάθος υπέρ του Άρη. Κάνει λάθος. Μπαίνει στο ημίχρονο και του λένε, έκανες βλακεία. Εκτός αν πιστεύεις ότι δεν τα λένε αυτά. Του τα είπανε. Σίγουρα. Έκανες βλακεία. Τηλέφωνα τέτοια, μηνύματα, SMS. Τώρα και η τεχνολογία έχει φτάσει, μπορείς η επικοινωνία στο δευτερόλεπτο. Έκανε. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και θέλει να διορθώσει το λάθος του. Με άλλο λάθος. Αυτό λέω. Και αυτό γίνεται με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Εντάξει, μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια. Λιγότερο για ΑΕΚ, θέλω να είμαι σωστός. Πρώτη στα Ολυμπιακό και δεν στο Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Στο DNA αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι Έλληνες, είναι ότι αυτές οι ομάδες δεν γίνεται να αδικούνται. Και αν γίνει κάποιο λάθος και αδικηθούν, πρέπει να πατσίσει το λάθος. Έτσι λέω εγώ. Να σου πω κάτι και να δεις ότι θα συμφωνήσουμε. Εκτός αν διαφωνείς αυτό που λέω. Επειδή υπάρχει αδικία και στο ένα μάτι Θεσσαλονίκης Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο και στο σημερινό με τη Λαμία, το Λαμία ΠΑΟΚ, αυτό που λέμε εδώ και πόσους μήνες, να μπαίνουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς. Και το ΒΑΡ. Και το ΒΑΡ. Και το ΒΑΡ. Γιατί αν πάω κι εγώ, γιατί άκουγα, έλεγες. Δεν λέω. Αυτοί που δεν θέλουν το ΒΑΡ, Ζάχο, είναι η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο, η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η μία η ΑΕΚ είναι με τις πρώτες χρονιές του Τίγρη. Παλαιότερα, δεκαετία 90, που πήρε τα τρία συνεχόμενα με Μπάγεβιτς και τη διαιτησία, την ΚΕΔ, την ΕΠΟ κτλ. Όπως τα έπαιρνε. Και τώρα ξανά είναι αυτός ο κύριος. Του κάνουν ένα δώρο, ένα γήπεδο δώρο. Τον έχουν χαρίσει δύο φορές από 160 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε 30 από το Champions League και δεν μπόρεσε να πάρει τον Γκαρέλη. Ναι, αυτό εντάξει. Δεν έκανε ούτε μισή δίκιο, μεταγραφή. Αυτό έχεις δίκιο, αλλά είναι δικαίωμά του. Αυτός είναι ο ένας κύριος. Ο ένας κύριος που δεν θέλει το ΒΑΡ. Είναι ζήτημα των αεξίδων. Δεν θέλει το ΒΑΡ. Δεν είναι ζήτημα δικό. Έτσι. Μας. Και ο άλλος είναι ο Ολυμπιακός. Ένα-ένα Αταλάντα είναι. Αταλάντα-Νάπολη. Αταλάντα-Νάπολη. Ναι. Και ο άλλος είναι ο Ολυμπιακός που όλοι ξέρουμε πώς έχει πάρει τα 44 πέτσινα. Λοιπόν. Αυτοί οι δύο δεν θέλουν το ΒΑΡ. Ωραία. Και λέω για να το κλείσω. Γιατί μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλες φάσεις, αλλά και στην κόκκινη και του Μακέδα και του νωρίτερα, όχι αυτή που πήρε στο 91, και του Ισούα που πιάνει από τη φανέλα, δεν θυμάμαι ποιος παίξει, ήταν ο Γκάμα, ο Γκαρσία, και δεν του δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν τα λέω αυτά. Λέω ότι μπαίνει αυτός ο άνθρωπος στο δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να βρει τη φάση, ούτως ώστε να πατσίσει το όντως λάθος που έκανε. Τώρα τον πήρε στο λαιμό του επόπτη σου, δεν ξέρω. Έκανε λάθος και έδωσε πέναλτι πέρα του Άρη. Στο ίδιο μάτς πρέπει να το πατσίσει με άλλο λάθος. Αυτό μου δείχνει ο διαιτητής. Αυτό δείχνει. Και παράπονο, έκανε τη βλακεία. Έχεις παράπονο από ένα διαιτητή που σου έδωσε δύο πέναλτι σε 13 λεπτά. Και τι έκανε, δηλαδή άμα είναι τα πέναλτι. Και μία κόκκινη. Δεν είναι τα κόκκινη. Ε? Τώρα σου λέω ότι άλλες δύο δεν έδωσε. Άλλες δύο δεν έδωσε. Ναι. Σφάγε το Άρη. Καλά, τώρα τι να σου πω. Τι να μου πεις. Σου είπα εγώ, δίνει μου πεις, ένα φίλε, πέναλτι. Σου δίνει δύο πέναλτι στο 13, δύο πέναλτι έχει δώσει. Δίνει κόκκινη στο Μακέντα, δηλαδή, είναι... σου παίζει 100-0 και λες τώρα δύο πέναλτι. 100-0 με παίζει εμένα. Κάτσε ρε Ζάχο. Εσύ μας έλεγες για τις κόκκινες τέτοια, μας τις κόκκινες δεν είναι τίποτα. Το χέρι της Λαμίας δεν είναι τίποτα, με μένα με έπαιξε με 100-0 επειδή με έδωσε ένα πέναλτι. Και το πατσίζει στο 91. Και δεν δίνει τις κόκκινες. Αλλά με έπαιξε 100-0. Πώς γίνεται. Στον Ισούα σου λέω, στο 60 και στο Μάκη.
τράβηξε από πίσω τον τέτοιο και έχει κίτρινη κάρτα. Τον τράβηξε τη φανέλα. Τι να κάνει, να πάρει κάποιο πιστόλι να το δώσει στο κεφάλι μία. Λοιπόν, και στο Μακέδα που υπάρχει με το Βέλεθ καθαρή τέτοιο που τον βαράει. Συλλαλητήριο, παιδιά. Ναι, διοργανώνει συλλαλητήριο. Συλλοργανώστε ο Ζάχο ναι. Στη Λευκοπύργο, όλοι εκεί με του καντινιέριδε. Λοιπόν, να διαμαρτυρηθείτε γιατί, γιατί σα έδωσε μόνο δύο πέναλτι στο 13. Τι να κάνουμε, άμα είναι το πέναλτι το ένα, να μην το δίνει. Σαν ντρεπόμαστε λίγο. Ναι. Εντάξει, άρα εγώ λέω, άρα ευνοεί το Άρης και αδικεί το καημένο ο ΠΑΟΚ. Ρε τον καημένο τον ΠΑΟΚ, πάλι τον, τον αδικέψανε σήμερα. Πάλι τον αδικέψαν τον καημένο. Δεν έδωσε ένα πέναλτι, αλλά μετά από εκεί έπαιζε 83 λεπτά 100-0 τη Λαμία. Έπαιζαν τη Λαμία 100-0 ρε παιδιά. Δεν χρειάζομαι εγώ να υπερασπιστώ τον ΠΑΟΚ. Λόγω διαιτητή. Αλλά είναι γιατί είναι ο γραμμένος Αριανός. Όταν είναι να κράξω. Είναι ο γραμμένος Αριανός. Όταν είναι να κράξω. Ο κόσμος εδώ από το 2011 με ξέρει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Το πόσο έχω κράξει όταν πρέπει να κράξω και όταν αυτό που βλέπω το λέω, το κάνω είπες, πάντα. 83 λεπτά μας είπες, έπαιζε Λαμία. Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι. Ότι εσύ άκουσες τη δήλωση ναι. του Σιώπη που είπε ότι έκανε απέναντι ναι. και βγήκε έξω, έκανε ανάσταση άλλο τον κόσμο. Φυσικά. Έτσι, για να το πάρει πίσω. Όχι να το πάρει πίσω, το πήρε πίσω. Ενώ εγώ είπα ενώσε... ότι παραδέχτηκε ναι. ο Πέλκας ναι. και εγώ μόνος μου το είπα μα ότι υπάρχει καθαρό πέναλτι. Μα φυσικά αυτό το παραδέχτηκε ο Πέλκας γιατί είναι ορφανέστατο του ΠΑΟΚ. Εκτός αν έχεις καμία αμφιβολία. Εγώ. Προηγουμένως είπες ότι το του Άρη. Συμφώνησα με δεν ακουμπάει, αλλά λίγο στο τέλος ακουμπάει. Όχι, σου είπα τον ανατρέπει. Α, τον ανατρέπει. Συμφώνησα με τη δήλωση που έκανε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Είχαμε ταύτιση, δηλαδή ναι. ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη. Εσύ έχεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ναι. και ραδιοφωνικός παραγωγός οπαδός ναι. έχουν ταύτιση απόψεων. Μπράβο. Εντάξει. Ωραία. Ποδοσφαιριστής του Άρη ναι. που λέει ότι έκανα πέναλτι. Και ραδιοφωνικός παραγωγός οπαδός του Άρη ωραία. Βγήκε έξω όταν κάνει τάνα. Λέω, θα γιατί είπε ο άνθρωπος την αλήθεια. Θα ξαναβγεί ο κύριος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θα ξαναβγεί ο τι κάνουμε τώρα. Η διαφορά μας δεν είναι. Στο δικιά σου είναι 100% η φάση. Ναι, η διαφορά μας είναι, ρε φίλε, ότι είσαι υποστηρικτής του Γκέμπελς. Άμα πεις κάτι άλλο, θα γίνεις ρεζίλη. Τα ΙΕΚ που φύτησες οπαδικά είναι τα κατάλοιπα που σε ακολουθούν. Τι να κάνει, να μαλώσει τον Μπέλκα που είπε το οφθαλμοφανέστατο. Ότι ο άλλος έγινε τροχονόμος και όλος στα δύο μέτρα δεν το είδε. Ό,τι είχα να πω το είπα. Εντάξει. Γι' αυτό κατάλαβε, Σιώπη, που είσαι. Σε ποια πόλη είσαι, Σιώπη. Να λες βλακίες. Ψέματα να λες. Βλακίες δεν θα λες. Να μην λες αυτά που πιστεύεις. Να λες αυτά που σε λένε στην υπόγα. Σιώπη. Α, μπράβο. Από τη Νέα Σμύρνη. Κατάλαβες. Λοιπόν. Ο Άρης είτε κέρδιζε όπως είπε ο Τάσος, είτε τώρα που έφερε χ, στην ίδια θέση θα τερματίσει. Στην ίδια θέση θα τερματίσει. Θέλετε, δεν θέλετε. Πέμπτος θα τερματίσει. Θα. Μπορεί και να πέσει. Μπορεί και να πέσει. Εγώ λέω πέμπτος. Ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα του Παναθηναϊκού από την αρχή. Μπράβο του. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω για τον Άρη. Από την αρχή. Είτε κέρδιζε είτε ισοπαλία τώρα που έφερε, το ίδιο είναι. Θα ήταν πιο εύκολο να κέρδιζε φυσικά. Θα ήταν πιο εύκολο το έργο του. Πέμπτος θα βγει. Ο δεν, Άρης. Δεν έχεις πρόβλημα, ρε φίλε, για την Ευρώπη. Γιατί δεν έχω πρόβλημα. Γιατί, να σου πω και κάτι. Επειδή ο και έκτος να βγεις, θα βγεις Ευρώπη. Το ξέρω. Και έβδομος να βγεις τώρα που θα τιμωρηθεί η Άρη, θα βγεις Ευρώπη. Ευρώπη. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχεις όλη την αβάντα με το μέρος σου. Ποια αβάντα. Όλη την αβάντα. Τι να κάνουμε. Να μην πετούσαν μολότοβ μέσα στο γήπεδο, να μην τιμωρηθούν. Εγώ δεν σου είπα κάτι διαφορετικό. Τι να κάνουμε. Είδε το λέω για κάτι κακό. Ναι. Πέμπτος να βγεις, έκτος να βγεις, έβδομος να βγεις, θα βγεις Ευρώπη. Τώρα να αυτοκτονήσεις. Ναι. Και βγει 8ο και σε περάσει καλά, ο Πανιόνιος. Πανιόνιος και Ξάνθη. Είπε 7ο-8ο μπορεί να βγει, άρα παίζει και να μην κάνω. Έτσι και πει. Ναι. Εγώ άρα το... παίζει και να μην βγω. Εγώ πάλι λέω ότι θα βγει 7ο. Είπε. Α, 7ο και μα βγάζει Ευρώπη. Να σε καλά, είσαι γενικό. Εγώ πάλι είπα ότι θα βγει 7ο. Εγώ σε βγάζω 7ο-8ο. Εκ το 7ο είπα. Εκ το 7ο. Δεν μπορεί να το θυμάμαι. Ο συνοπαδό που είναι εδώ φιλοξενούμενο είπε τρίτη θέση. Αυτό ό,τι θέλει. Τι χαζό είναι, τι. Δεν ξέρω, αυτό είναι υπεύθυνο για τα λόγια του. Εγώ είμαι υπεύθυνο για τα δικά μου και εσύ για τα δικά σου. Εσύ είπε από την αρχή για να μην σε αδικήσω ότι θα βγει Ευρώπη. Ευρώπη είπα και πέμπτο. Το να βγω Ευρώπη μπορεί όπω είπε να τιμωρθούν τρει ακόμη και να βγω ένα του και να βγω Ευρώπη. Δεν θα έχω δικαιωθεί έτσι. Εγώ λέω πέμπτο και έκτο άμα βγει πάλι δεν είμαι δικαιωμένο, αλλά ψεύω θα βγούμε πέμπτη. Κοίταξε τώρα. Θα είναι πολύ δύσκολο να βγει πέμπτο χωρί να κερδίσει ντέρμπι. Ναι. Γιατί τώρα. Σε γιατί τέσσερα... άμα όλα τα μάτσα, άλλα γιατί να με βγω. Σε τέσσερα ντέρμπι ναι. έχει τρει μπουλκουμέδε ναι. και μια ισοπαλία με το ζόρι. Με πέναντι αβαβά. Όχι με το ζόρι. Με πέναντι αβαβά, ρε φίλε. Με πέναντι αβαβά σου δίνει. Τι να κάνουμε, σου ρε. Δίνεις... Ναι, μια φορά μα δώσα και εμά ένα βαβά. Α είχε άλλα 10 λεπτά να δίνει και τον Παναθηναϊκό δεύτερο πέναντι. Γιατί να το δώσει. Ένα κανονικό και ένα βαβά. Όχι, δεν υπάρχει. Σόπαρ, κανονικό είναι αυτό ο Σιώπη. Το είπε ο Σιώπη. Δεν υπάρχει. Το είπε, το δήλωσε ο Σιώπη. Πάρτε δήλωση, Βασίλη.
Βάλτε δίλωση να ακούσει ο κόσμος που συντονίστηκε τώρα. Το είπε ο Σιώπης, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ας έχει πάμε... άλλα 10 λεπτά. Γιατί εσένα ναι. σε βάζει, σου δίνει δύο πέναλτι στην αρχή. Έχει 10 λεπτά. Στην αρχή του, του μάτσου δεν είναι. Πέντε ευκαιρίες μάτια έκανα. Τι τέτοιο, και δοκάριχα. Τι θέλεις δηλαδή. Και τι να μου κάνουμε. Δίνει πέντε, άλλα 5 λεπτά. Ας ήταν αποτελεσματική η δική μου, να ήταν 3-0. Και ας το δει και το πέναλτι. Εμείς θέμε. Ασήγες παίκτες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποιος είναι ο του 1? Ασήγες παίκτες του 1 εκατομμύριο ευρώ με ποιότητα. Ποιος? Να ήταν αποτελεσματική. Όπως ο Πρίγιοβιτς έχει ένα γκολ σε 2 τελικές. Ασήγες και εσύ έναν Πρίγιοβιτς. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Καλός ο Πρίγιοβιτς. Όχι τόσο καλός όσο μας έχετε πρίξει. Είναι καλός παίκτης. Το βρήκε, Βασίλη. Το βρήκε στο. Το έχεις. Λοιπόν, φτάνει η ώρα. Μα τώρα. Δεν πειράζει, φίλε, συντονίστηκε ο κόσμος τώρα. Εγώ είπα, μπορεί να γυρίσει από τη δουλειά, κάτσε αύριο, να ακούσουμε. Σιώπη στον αέρα. Στον αέρα, Σιώπη. Ναι. Να βγει στον αέρα. Να βγει. Φυσικά. Να πάρει άδεια εδώ ο κύριος Τσαλτίδης. Να πάρει. Από μπορεί. Την ΠΑΕ. Μπορεί. Όχι μόνο να τον φέρνει εδώ πέρα, να πάρει και άδεια εδώ πέρα. Στην εκπομπή μας όμως, γιατί εμείς το κάναμε θέμα. Φυσικά. Πού να βγει, στο. Στο κύριο Σαββόλη. Και όλη την, ώρα, όλη την ώρα που θα βγει ο Σιώπη να μιλάει, θα έχω το ηχητικό. Πού είναι το ηχητικό, το έχει Βασίλη. Αύριο. Το έχει. Αύριο το ηχητικό. Βασίλη, φτάνει ρε. Κάτσε, φίλε, το ζητάω. 30 φορές το ακούσαμε. 45 θα το παίξουμε. Γιατί κάτσε. Βάλει και του Πέλκα να ακούσουμε. Και του Πέλκα θα βρω. Τώρα θα σου βάλω και του Πέλκα. Βάλει και του Πέλκα να ακούσουμε. Για να ακούσουμε του Σιώπη, θα βάλουμε και του Πέλκα. Του αδικέψαν 83 λεπτά. Μπάλτον. Τι δεν παίζει. Το καλό. Σιώπη. Ναι. Ναι. Μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Το λέει ο Σιώπης. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος προς τιμή του, αρσενικός, παραδέχεται ότι έκανε πέναλτι. Και ο Ζάχος θέλει να το βγάλει τρελό. Εντάξει. Θέλει να το βγάλει εδώ στον αέρα της πόλης και να πει ο Σιώπης ότι δεν ήταν πέναλτι. Αύριο Σιώπη. Ή Μάρτο, λίγο ντροπή, ρε. Αύριο Σιώπη. Λίγο ντροπή. Σιώπη. Λοιπόν, αύριο εδώ πέρα. Πες το Σιώπη και κάνε τα διαδικαστικά, κάνουμε το διάλειμμα και να πάρουμε τις γραμμές μετά. Λοιπόν. Πάμε στο. Δεν κάναμε διαφημιστικό, κάναμε. Έκανες, όχι. Θα πάμε τώρα. Στο πρώτο. Πάνε. Στο πρώτο που θα είναι και διπλό. Μάλιστα, αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Να μας πείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Λοιπόν, με τα όσα να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις στον αέρα εδώ του Λίμπερο. Τα νούμερα. Τα είπα δύο φορές. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Και οι ντροπαλούριδες και όσοι μας κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή. Στο 54-5-26 έχουμε και ένα-δυο μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε μόλις έρθουμε. Σίγουρα αριανός είσαι, Βασίλη, δεν είναι. Θα σας ειδοποιήσουμε. Λοιπόν. Αφού το λέει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Ράδιο Μαρμίτα. Πολύ γελάσαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγας, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου. Τις μουσικές επιλογές και τα ηχητικά που ακούμε σήμερα, τα μαγικά χεράκια του Βασίλη Καβαδία αποκαλύπτουν την πολύ αντρίκια και τίμια δήλωση του Μανώλη Σιώπη, τον οποίο τον έχω απεριόριστη εκτίμηση από χθες το βράδυ, που έκανε την πολύ σωστή δήλωση ότι έκανα το πέναλτι. Δεν έχω και τα γυαλιά. Μπε στο group, στο Facebook. Να κοιτάς τη δήλωση, ούτως η τρίτη δήλωση. Ναι. Τι να έχεις δει. Να δώσουμε και τις γραμμές. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές. 23-10-287-3-8. Μία ώρα γεμάτη. Για όλους εσάς. 23-10-287-888. 69-45-287-3-8. Έχουμε ήδη ακροατές. Ναι, ένα μήνυμα μόνο και παίρνουμε τον ακροατή. Ο φίλος ο 28 λέει: μετά το πέναντι του Βιερίνια που διδόθηκε, ο Καραπαπάς λέει: σχολίασε το μακρύ χέρι της εξυγίανσης. Σας πάτησε Λαμία. Εμείς τον Παναθηναϊκό τον σκίσαμε. Γεια σου, λέει Ζάχο, ο 228. Γεια σου, ναι, αυτά είναι λόγια του Καραπαπά. Και εσύ, Αριανός, τώρα, ρε φίλε, λες τα λόγια του Καραπαπά μέσα στην πόλη Θεσσαλονίκης. Μετά, μα σας λέω συνεταιράκια, ρε φίλε, και για τον πρόεδρό σας ότι είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Εγώ φταίω. Τι να σε κάνω, 228. Μόνος σου μου δίνεις πάτημα. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Άγγελος είμαι από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Καλά είστε. Καλά, όχι, καλά, φίλε. Λοιπόν, εγώ μπήκα λίγο πριν στο σπίτι, άνοιξα το ραδιόφωνο και σας άκουσα. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ναι. Αλλά με όθησαν λίγο κυρίως τα λόγια του Ζάχου. Ναι. Θα πάρω λίγο ένα τηλέφωνο. Ναι. Να εκθέσουμε κι εγώ την άποψή μου. Σας ακούμε, Άγγελε. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνία μας
αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων ειδών. Υπάρχουν οι αξιόλογοι, υπάρχουν οι ευθύς, υπάρχουν οι ειλικρινείς και υπάρχουν και οι άνθρωποι που βλέπουν την αλήθεια κατάματα και οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι φορούν τα παντελόνια και τα τιμούν και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα φορούν για να παίρνουν τα... να ερίζονται. Να ζεσταίνουν τα ποδάρια τους. Ακριβώς, να ζεσταίνουν τα ποδάρια τους. Λοιπόν, για άλλη μια φορά μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει, είμαι περήφανος που ανήκω στην ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ, στην άκρως δημοκρατική και ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ, και για άλλη μια φορά μου επιβεβαιώνει τον κανόνα, ο οποίος λέει ότι η ποδοσφαιρική οικογένεια της ΑΕ Χαριλάου διακατέχεται από μια άκρος φασίζουσα νοοτροπία. Κλείστε τον κύριο. Βασιλή, κλείστε τον κύριο. Φασίστες δεν θα λες. Κλείστε τον. Θα προσέχεις πώς μιλάς. Και με το Mike Small δεν ήσασταν καθόλου δημοκράτες. Όταν το σαπίσατε στο ξύλο για να λύσει το συμβόλαιό του. Κατάλαβες δημοκράτη. Έμαθες και δημοκρατία. Άγγελε. Μπορεί να ξαναπάρει ο φίλος ο Άγγελος και φασίστες, να μην χαρακτηρίσει. Έξυπνε. Αυτή τη λέξη που είπε και το Mike Small. Το Mike Small από μαύρο τον έκανε άσπρο για να λύσει το συμβόλαιο. Πολύ δημοκράτης ήσουν. Ναι, πάντως και ο Γιώργος ο Χατζάρας, ναι, κάποιος από άσπρους έκανε μαύρους, ναι, με στα αποδυτήρια. Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Κατάλαβες. Ναι. Δημοκράτη. Ναι. Αλλά δεν τα λες και αυτά. Εκτός αν τότε δεν είσαι ο Χατζάρας που σα κουπανούσε με στα αποδυτήρια, ναι, τους παίκτες τους έκανε από άσπρους μαύρους, δεν τα λες αυτά. Καλά τους έκανε. Το Small θυμήθηκες. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, Γιώργη. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Λίγο κρύο έχει εδώ στην κορυφή. Έχει μείον 6 για τους άλλους. Εμείς είμαστε καλά. 32 βαθμολάκια. Μια χαρά. Μια χαρά. Πόσο κόσμο είχε χτες στο Χαριλάου, γιατί κάτι έβλεπα εκεί, αλλά δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Από την κάμερα, ναι, από την κάμερα φαινόταν άδεια απέναντι, μισό άδεια. Νομίζω 15.000 και είχε. 15? Ναι. Ναι, ρε φίλε, 42 χωράει το Χαριλάου. 22 χωράει το Χαριλάου. Πόσο 22, πόσο χωράει? 22. Ναι. 22? Ναι. Με τα κολλιόμενα? Με ποια? Με τα κολλιόμενα μας 22 ή χωρίς τα κολλιόμενα? Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι. Τι κολλιόμενα, τι ήταν αυτό? Τι θα πει κολλιόμενα? Αφισβητής χωρητικότητα του Χαριλάου, μπες στο site, πάει να δεις χωρητικότητα. Γκούγκλαρε θεατές Κλεάδες Βικελίδης. Τι ήταν αυτό? Μάλιστα είναι 22.780 κάπου εκεί. 23, ωραία. Ναι, 22.5. Ναι, ναι, δεν μου λες, ναι, Ζάχμο. Ναι. Εχθές τελικά αυτό που λες εσύ, ναι, για τον αγώνα το δικό σας. Δεν θα, ναι, θα μιλήσω το δικό μας τον αγώνα. Για τον? Για το χθες. Για το δικό μας τον αγώνα, ναι, θα μιλήσω μετά. Ναι. Έτσι, για το δικό σας τον αγώνα. Σωστά. Εγώ θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Αυτό το πέναλτι που σας έδωσε... Το μπέσελο το πέναλτι, ναι, ήτανε? Όχι. Όχι. Παρακάτω. Ο σημερινός αγώνας, ο δικός μας, ναι, ήταν πολύ χάλι. Να, εσύ θα το κάνεις. Εγώ είδα μέχρι το γύρω στο 60. Το πρώτο ημίχρονο που είδα ήταν η Λαμία πολύ καλύτερη. Ήταν πολύ καλύτερη, βέβαια. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, αλλά θα μου πεις κάτι. Ναι. Αυτή η φάση που έκανε ο παίκτης σήμερα ήταν για κόκκινη κάρτα στο Βασχαλάκι. Ναι, δεν την είδα, γιατί σου είπα είδα μέχρι το 60, τώρα που μου την έδειξε ο Τάσος. Τέτοιο είναι κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα. Ναι. Ναι. Δεν μου λες, δηλαδή έτσι όπως πάμε τώρα, έτσι όπως πάμε στη Ζάχωνα, δηλαδή πώς θα γίνει? Πρέπει να έχουμε ξένους διαιτητές ή δεν πρέπει να έχουμε? Εμένα ρωτάς, φίλε. Εγώ χρόνια το λέω. Εσύ με ρωτάω. Εγώ λέω, πάλι το ίδιο σχόλιο θα κάνω 100 φορές, γιατί είμαι πρώτη χρονιά εδώ πέρα στο, δεν ξέρω αν θα είμαι και άλλη, στο Λίμπερο. Εγώ αυτό το φωνάζω τουλάχιστον 5 χρόνια πίσω για ξένους διαιτητές. Όταν ήμουνα σε ραδιόφωνα τα οποία, ας τα πούμε έτσι, του Άρη. Πάνω από 5 χρόνια φωνάζω για ξένους διαιτητές και μάλιστα Άγγλους. Άγγλοι, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να διοργανώσει το ελληνικό πρωτάθλημα και Άγγλοι αθλητικοί δικαστές. Μόνο έτσι
δεν θα μπορεί να μιλήσει κανένας Τρέγιας, κανένας Ζάχος, κανένας Βασίλης. Ιδιαίτερα όμως και το ΒΑΡ. Αλλά ιδιαίτερα Άγγλους διαιτητές. Και το αιτιολόγησα. Δεν έχω ακούσει εγώ ποτέ Άγγλο διαιτητή να έχει χρηματιστεί. Ή να έχει ο Άγγλος και λάθος να κάνει, θα είναι και προς τη Manchester United το λάθος και προς την Watford και προς την Preston. Προς όλους. Εγώ θέλω και Ρώσους διαιτητές. Ούτε Ρώσους έχουμε ακούσει να χρηματιστεί. Όχι, εγώ δεν θέλω Ρώσους. Είναι υποβαθμισμένο το πρωτάθλημα, δεν θέλω. Ποιο είναι υποβαθμισμένο το πρωτάθλημα. Το Ρώσικο πρωτάθλημα. Ναι, τι είναι. Ο Μαδάρης έχει. Τι ο Μαδάρης έχει, γιατί υπάρχει λεφτά. Κάθε χρόνο Champions League και τα λοιπά. Champions League παίζουν, έχει διακριθεί καμία. Τι να κάνει, στην Κύπρο έχει λεφτά. Εντάξει. Τι πάνε. Εγώ είπα τώρα. Γιώργο, ολοκλήρωσε, έχει γραμμές πολλές. Αν είδε καθόλου συγκρότητα σήμερα από τον αγώνα από τον Γάβρο. Από τον? Δεν κατάλαβα. Από τον Γάβρο. Όχι, δεν είδα. Φιλέ, από τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είδα. Δεν είδα. Ο Τάσος είπε ότι είδε λίγο. Δεν είδα τίποτα. Α, δεν είδες. Όχι, καθόλου. Δεν είδα τίποτα. Μόνο το αποτέλεσμα ξέρουμε. Δεν είδα. Πού να δούμε. Αφού, είσαι καλά, Γιώργη. Αφού εκείνη την ώρα παίζει ο Πάο. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου. 23-10-287 και 3 οχταράκια είναι δικά σας. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Φίλε, ναι. Έλα, Γιώργος Μελισσοκόμος από Μαρμίτα. Τι κάνουν τα γόρια. Γεια σου, Γιώργη. Μην ξεχάσεις τα δύο κιλά, ε. Μην ξεχνιέσαι. Καλά, βρε. Εντάξει, τα δερματίσματα από τον αστέρα. Χαλάρος. Λοιπόν, δεν τελείωσα ακόμη, μην το λες. Ναι, εντάξει. Όχι, γιατί σε ακούω πολύ σίγουρο. Λοιπόν, καταρχήν για Ολυμπιακό, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πάλι με goal offside. Πάλι με goal offside. Το 1-0 γίνεται 2-0. Κυκλοφορεί παντού, θα το δείτε και εσείς. Αν το δούμε, θα έχουμε άποψη, δεν είδαμε. Ναι, ναι, εντάξει, το λέω εγώ, δεν λέω να την υιοθετήσετε. Εντάξει, μένει με 10 ο Πανετολικός, βέβαια, γι' αυτό ουσιαστικά και έχουν κρυθεί όλα. Και νομίζω ότι είναι και καθαρή αποβολή του, έτσι όπως θα είδα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει πλέον κάτι να γίνει με τους διαιτητές, με τους Έλληνες διαιτητές, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει επιτέλους ο κύριος Γραμμένος να πάρει μια θέση. Ορίστε, σήμερα εμείς ευνοηθήκαμε σε μια φάση και μετά δεν έδωσε ο άλλος, άφησε το σκληρό παιχνίδι, κόκκινη κάρτα δεν έδωσε στον άλλον. Αυτό με την κλωτσιά. Αυτό που βλέπω είναι κόκκινη, εντάξει, δεν χρειάζεται. Τώρα το χτύπημα, δηλαδή αυτό, που είπα, αυτό που είπα δεν είναι υπερβολικός. Το χτύπημα ξεκινάει από το στήθος του. Ναι, ναι, το είδα και εγώ. Και κατεβαίνει μέχρι τη λεκάνη, ρε φίλε. Αυτό εκεί το εξόγκωμα τι είναι. Κοίταξε, ο Παράλες, αν θυμάσαι καλά, αυτό εδώ, ο Παράλες, πάντα ήταν σκληρός παίκτης. Είχε πάντα είχε σκύτα σκληρός παίκτης, αλλά μην ξεχνάς ότι ήταν και στην ομάδα του κυρίου Μποροβίλου, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Είχε ανοχή δηλαδή η ομάδα του. Όχι, αυτό τέλος είναι πάντων. Κόκκινη, δεν το είχαμε. Εντάξει. Απλώνει το πόδι και το βρίσκει πολύ αυτό, αυτό που βλέπεις, το είναι θέμα πλέξιμο. Είναι ότι ο κύριος Γραμμένος εδώ, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω από πού δέχεται πιέσεις και επιτρέπει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτοί οι διαιτητές φέτος υποτίθεται ότι ήρθαν καινούργιοι στις διαιτητές. Γιατί λέγαμε φύγαν οι παλιοί, φύγαν ο Σπάθας, Γιάχος, Θάνος. Και όλη αυτή η παρέα έφυγε επιτέλους από τη μέση και ξαφνικά έρχονται καινούργοι και να βγει η ΚΕΔ και να κάνει τοποθέτηση. Να πει είναι ανήμποροι, δεν μπορούν ή συμβαίνει κάτι άλλο. Επίσης κάτι θέλω να πω λίγο στο φίλο μου τον Τάσο που είπε και τη Λαμία ότι έτσι μπράβο και θέλουν να μας παίζουν έτσι τον ΠΑΟΚ σκληρά κτλ. Εγώ θα πω μπράβο στη Λαμία όταν θα παίξει έτσι απέναντι σε όλους. Εγώ δεν είπα πως θα παίξει. Εγώ δεν είπα πως θα παίξει Γιώργο απέναντι σε όλους. Εγώ λέω ότι και η Ξάνθη και ο Απόλλωνος Μύρνης και ο Ατρόμητος που κάποιοι λέγανε ότι θα άνοιγε τα ποδάρια τους. Έτσι, ναι, και θα μας κέρδιζε και τα λοιπά. Μας παίξανε στα ίσια, μας παίξαν σκληρά, ίσως αντιαθλητικά και τους κερδίσαμε όλους εκτός από τον Ατρόμητο που έχουμε 11 στις 12. Ναι, 11 ναι, στα 12 να παίζουν. Να παίζουν έτσι απέναντι σε όλους, όπως έπαιξε ο Πανετολικός με την ΑΕΚ, ας πούμε. Τι ο να κάνουμε, ρε φίλε, Ολυμπιακό. Θα αφήσεις ιστορία, αν τελικά κατακτήσεις το φετινό πρωτάθλημα, σαν το πιο αρσενικό, το πιο άξιο αντρίκιο πρωτάθλημα που έχεις πάρει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συμφωνώ. Χωρίς ομάδες δορυφόρους, χωρίς διαιτητικές εύνοιες, με μείον δύο. Με μείον δύο. Και με κόντρα διαιτησία και με εύνοια διαιτησία ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαφωνώ σε αυτό, αλλά τέλος. Διαφωνείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και καταρχήν να ξέρω τώρα τον Τάσο, το φίλο μου τον Τάσο θα τον στεναχωρήσω με αυτό που θα πω, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι
και το πέναλτι του Άρη είναι εφεύρεση. Και το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Και τα δύο τα πέναλτι είναι εφεύρεση. Δεν έπρεπε να τα δώσει ο διαιτητής. Αφού το είπε ο Δηλαδή, μόνο το πρώτο του Άρη είναι δίκαιο. Το πρώτο υπέρ του Άρη για μένα είναι δίκαιο. Ούτε του Σιώπη. Το δίνει καθαρά γιατί θέλει να. Δηλαδή, να ο Σιώπη είναι τόσο χαζό. Άλλο ήθελε να που λέει ότι έχω κάνει πέναλτι και εσύ δεν το δέχεσαι. Στη φάση που έκανα πέναλτι, είπε. Δεν είπε ότι έκανα. Δεν είπε ότι ήταν πέναλτι. Θέλω να μιλήσουν κι άλλοι παιδιά. Δεν τα ξαναλέμε συνέχεια. Γεια σου, Βιτάμ. Πώς τον είπε, Βιτάμ. Γιατί βιτάμ. Πολύ βιτάμ είναι. Βιτάμ. Ναι, γιατί χθες κράζαμε. Να το φέρουμε και εδώ πέρα. Να το φέρεις όποτε θες να το φέρουμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Βέβαια, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Καλά, όλοι το βλέπουμε από ένα διαφορετικό πρίσμα το θέμα. Σεβαστή και εκτιμητέα η κάθε άποψη, ναι, αλλά και χαρακτηρίσιμη. Όπως εμένα με χαρακτηρίζουν και δεν τους ακούω, εγώ έχω το θάρρος της γνώμης. Καθένας, ναι, δεν μπορούμε και έναν σιροπαδό μου το χαρακτηρίζω. Το Γιωργάκη τώρα τον είπα βιτάμ. Εντάξει. Λοιπόν, στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου. Καλησπέρα. Εγώ είμαι πάλι. Ναι. Εσείς. Καλησπέρα. Είμαι ο κύριος που ο κύριος Ζάκος έκοψε άκρος δημοκρατικά. Όταν λες φασίστες και χαρακτηρίζεις κάτι θα κλείσω. Δεν κατάλαβα. Κύριε Ατρόπουλε, ορίστε, να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε κύριε. Η λέξη ρατσιστής και φασίστας ο κύριος, είναι βρισκά. Ο κύριος Άγγελος, έτσι. Ναι. Είναι βρισκά. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Ωραία. Δεν είναι το βρισκά. Περνάω. Κύριε Ζάχου, εγώ σας αφήνω στην κρίση του κοινού. Τι λες ρε φίλε, δεν θα φάω αύριο. Άμα με αφήνεις στην κρίση του κοινού δεν θα φάω αύριο, να ξέρεις. Ναι, σίγουρα. Μην το λες αυτό, γιατί δεν μπορεί να μην κοιμηθώ το βράδυ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν διάφορες. Αν εσύ με αυτό είσαι ευαίσθητος και εμείς είμαστε χοντρόπετσοι, εντάξει. Καλά, εδώ φασίστες χαρακτηρίζουν τα παιδιά που διαδηλώνουν και κάνουν καταλήψεις υπέρ της Μακεδονίας. Τι ψάχνεις, Δαβίδα, έτσι όπως έχουμε γίνει. Δεν διαφωνώ, παιδιά. Δεν θέλω να το θέσω πολιτικά το θέμα. Απλά εγώ θα πρότεινα το εξής. Πιστεύω, κύριε Ζάχο, η καλύτερη αντιμετώπιση του Σιώπη είναι η επιβολή προσκύμου. Αυτό στη δικιά σου την ομάδα. Στην δικιά σου την ομάδα. Δεν μου είπες με το Mike Small δημοκράτη πόσο δημοκράτης ήσουν. Μα δεν με καταλάβατε. Α, δεν σε καταλάβαμε. Ο Mike Small τι έκανε, για πέστε μας. Κύριε Ζάχο, ναι, για πέστε μας. Να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Όχι, πέστε μας το δημοκράτη, το Mike Small τι τον κάνατε, για πέστε μας. Κύριε Ζάχο, εσείς κύριε δημοκράτες, τι λες ρε φίλε. Σηκώθηκε η τρίχα μου καγκελάριος Μέρκελ έγινε, τι λες ρε φίλε. Τι λέει. Κύριε Ζάχο, εμείς ποτέ απαγορέψαμε και δεν απειλήσαμε παίχτη μας. Και ποιος απειλήσε παίχτη. Βγήκε και είπε την αλήθεια. Ποιος απειλήσε. Δεν είπε έκανα πέναλτι. Δεν είπε έκανα. Ακριβώς αυτό. Δεν ήταν πέναλτι, φίλε. Αυτό ακριβώς είπε. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είπε, ρε Ζάχο. Εντάξει, ρε φίλε. Έκανα πέναλτι. Εντάξει, έκανε πέναλτι. Μα τώρα λες δεν είπε ότι δεν έκανε. Εντάξει. Ξέρουμε, ίσως τα παιδιά μαθαίνουν άλλα ελληνικά. Γιατί εγώ άκουσα ότι είπε στη φάση που έκανα πέναλτι. Ωραία. Τι θα πει στη φάση που έκανα πέναλτι. Ωραία, εντάξει ρε φίλε. Πρόσεξε όμως τι λες, γιατί άλλα ελληνικά, και άλλα ελληνικά και τέτοιο λίγο κοντρόλα αρέτο. Τα ίδια ελληνικά μιλάμε, εκτός αν τα δικά σου ελληνικά είναι διαφορετικά. Κατάλαβες. Εγώ θέλω να είναι... πω ότι είναι θέμα νοοτροπίας του ποδοσφαιρικού οργανισμού τι που λες, λέγεται ρε. ΠΑΟ. Μπράβο. Και Άρης, η διαφορά μας δηλαδή. Ναι. Είναι για μένα τεράστια και σε αυτό το θέμα. Δηλώνει την ποιότητα και την οτροπία των ανθρώπων. Ποιότητα άλλο τίποτα, δε, φυσικά. Και του Άρη. Ναι, τώρα, αν θέλετε να το σκοτώσετε κιόλας, να το κρεμάσετε, να τον πυροβολήσετε, μπορείτε, παιδιά. Τι μου θυμίζει κομμουνιστικές τακτικές σε μένα πάνω σε αυτό. Φίλε, χωρίς να θέλω πολιτικά να το θέμα. Ακόμη να το για το Mike Small δεν μας είπες τι πολιτική ήταν για το Mike Small. Θέλετε να συγκρίνουμε. Πες μου τι πολιτική ήταν για το Mike Small. Η αντιμετώπιση. Δεν ξέρω. Συγγνώμη κύριε Ζαχό. Τι τον κάνατε. Κάτσε λίγο Ράγκελε. Τι τον κάνατε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Από άσπρος έγινε μαύρο. Άμα δεν ξέρεις τι εννοείς. Δεν ξέρω. Καταρχήν ήταν άσπρος ο Mike Small. Δεν το ξέρω. Άσπρος ήταν. Δεν ήταν άσπρος. Δεν απαγορεύσαμε ποτέ τις δηλώσεις. Το κύριο Σμόλ τον απαγορέψαμε εμείς ποτέ τις δηλώσεις. Όχι, το απαγορέψατε διαφορετικά. Ανασυγκρίνουμε άλλα. Ναι, του το απαγορέψατε δεν διαφορετικά. Με τα πνευμόνια με τα πόδια. Έλα ρε φίλε, έλα που βγήκες να μας κάνεις τώρα. Έλα ρε φίλε που βγήκες να μας κάνεις τώρα μαθήματα. Βγήκες να μας κάνεις μαθήματα. Δημοκρατικότητας εσύ. Άσε ρε φίλε. Ο αντίλογος πονάει κύριε Ζάχο. Άσε ρε φίλε, βγήκες να μας κάνεις τώρα μαθήματα εσύ κιόλας. Ωραία, κρεμάστε τον. Απειλήστε τον. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε ρε φίλε. Μπορεί να δηλώσει αυτό που θέλει. Ό,τι θέλουμε. Στην ομάδα σου θα κάνεις τέτοιο. Η ομάδα μου είναι από σαν στην ομάδα σου θα κάνεις τέτοιες νουθεσίες. Άσε εμείς να κρίνουμε. Εμείς θα κρίνουμε. Τις δικούς μας παίξεις θα τους κρίνουμε εμείς, δεν τους κρίνεις εσύ. Εμείς τους πληρώνουμε, εμείς θα τους κρίνουμε. Πρόσεξε, δεν θα τους κρίνεις εσύ. Εσύ κρίνε τους δικούς σου. Σιγά λίγο, παιδιά. Τους δικούς σου κρίνε. Εσύ σε τόσες εκπομπές κρίνεις τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα.
Ολόκληρο. Εγώ δεν είπα. Πώς τι φάσεις κρίνω. Πώς ποιες φάσεις κρίνω. Δηλαδή δεν κρίνεις παίχτες, δεν κρίνεις προπονητές. Τι είπα. Τώρα είπες για το Σμολ. Ότι τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Μα μου κάνανε μαθήματα. Έχει στοιχεία. Μου κάνει μαθήματα δημοκρατικής ποιότητας εδώ ο Άγγελος. Άσε ρε φίλε. Άσε, συγκινηθήκαμε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο. Άσε, την κρίση του κοινού. Υπάρχει κρίση του κοινού, μη στεναχωριέσαι. Και αν υπάρχει. Απαγορεύεται η κριτική, εντάξει. Όχι, η κρίση του κοινού υπάρχει. Η κρίση του κοινού υπάρχει και το πολύ πολύ να φύγω από το ραδιόφωνο. Δεν τρέχει κάτι. Κατάλαβες. Μα δεν θέλει κανένας να φύγει. Άσε ρε φίλε, μη μου πεις θα κλάψεις κιόλας. Δεν χρειάζεται. Η κρίση του κοινού υπάρχει, αλλά δεν είναι πρωτεύον για μένα, κατάλαβες. Εγώ δεν ζω από αυτό. Κατάλαβες, Άγγελε. Κατάλαβες, Άγγελε. Δεν είπα ότι ζείτε από αυτό. Ναι, μη μας πουλάς τρελίτσα. Εγώ στυλιτεύω το πώς σκέφτεστε. Άσε ρε φίλε, το πώς σκέφτομαι είναι δικό μου θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Δικό μου. Εσύ θα στυλιτεύεις ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Το τι σχέση έχει με τον Άρη θα το στυλιτεύω εγώ. Ακριβώς, κύριε Τρέγια. Εσύ. Ναι, Τρέγια δεν με λένε. Ζάχο με λένε. Εσύ τα του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θες το καλό του Άρη εσύ. Εσύ δεν θες το καλό του Άρη, το θέλω εγώ. Ξέρει ο κύριος Τρέγιας ότι πρώτα στυλιτεύω για τον ΠΑΟΚ. Α, δεν με ενδιαφέρει ό,τι θέλεις να κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σου επιτρέπω να λες για Άρη. Να λες να. Δεν σου επιτρέπω γιατί δεν θες το καλό του Άρη. Κατάλαβες. Όπως και εγώ, όχι. Άλλο σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι μικρής αντίληψης. Κατάλαβες. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν σε βρίζω, λέω, είσαι μικρής αντίληψης. Ναι, εγώ είμαι από σένα μεγαλύτερη. Από σένα είμαι μεγαλύτερη αντίληψη. Λέω ότι εσύ δεν θέλεις το καλό του Άρη. Λέω ρε φίλε ότι εσύ δεν θέλεις το καλό του Άρη, όπως δεν θέλω εγώ το καλό του ΠΑΟ. Άρα νουθεσίες για τον Άρη δεν δέχομαι από σένα. Νουθεσίες για τον Άρη δεν δέχομαι. Το πόσο δεν ασχολείσαι φάνηκε με μικρές ομάδες. Εσείς ασχολείστε κάθε μέρα. Και ο Τάσος ασχολείται και εγώ. Μα γι' αυτό είμαι εδώ. Και ο Τάσος ασχολείται με τον Άρη και εγώ. Τι λες ρε φίλε, για τον συνοπαδό σου που λέει για τον Άρη. Για τον συνοπαδό σου που λέει για τον Άρη. Δεν λες το ίδιο. Γιατί δεν λες. Τα πάντα λέω κύριε Σάχο. Τι λες ρε φίλε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να ασχολούμαι με τον Άρη και τον ΠΑΟ. Και ο Τάσος ασχολείται με τον Άρη και τον ΠΑΟ. Ο Τάσος δεν ασχολείται ρε φίλε με τον Άρη. Κοίταξε Ζάχο, στάσου λίγο Άγγελε. Εγώ δεν γίνεται να μην ασχοληθώ με τον Άρη, γιατί η εκπομπή που κάνω με σένα. Τι γελάς ρε φίλε. Έχει αντικείμενο εκπομπή στον ΠΑΟ και τον Άρη. Και εγώ και ποιον έτσι. Έχει για το άλλο. Δηλαδή, ένας ακροατής τώρα που βγαίνει, που ο Άγγελος ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και βγαίνει ο άνθρωπος και λέει πέντε πράγματα. Δεν έχει δικαίωμα να έχει την γνώμη. Όχι, του. Για τον Άρη δεν τον απαγορεύει. Πώς. Νοθεσίες για τον Άρη. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Θόδωρος. Στάσου λίγο, Άγγελε. Όταν βγαίνει ο Θόδωρος από τη Γερμανία και μιλάει για τον Άρη, γιατί δεν το βάζει. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εδώ με έκανε μαθήματα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Για αγωνιστικά μιλάει. Πες ότι σε νευρίασε ο Άγγελος. Όχι, δεν με νευρίασε καθόλου. Γιατί δεν μιλάς έτσι σιωπηρά. Για αγωνιστικά μιλάει ο Θόδωρος. Εδώ ο κύριος μας έκανε μαθήματα δημοκρατίας και μας είπε και φασίστες. Ο κύριος. Μας είπε και φασίστες. Έλα, μας είπε και φασίστες. Λοιπόν, Άγγελε. Άγγελε, ολοκληρώστε γιατί δευτερολογείς να πάρουμε και τους υπολείπους. Κούρασες. Ο επόμενος, κούρασες. Κούρασες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κούρασες. Αταλάντα Νάπολη, 1-2. Κούρασες. Έληξε, τελικό. Πάμε στον επόμενο, 23-10, 2-87 και 3-8. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, καλή άνθρωπε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Να αποφορτήσω. Ο Χρήστος ναι. Είναι, το κατάλαβα. Μπράβο, θα αποφορτήσω. Λοιπόν, ναι. Παοξίσε. Λοιπόν, θα πω πώς το είπε ο Σιώπης. Μήπως είπε, ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου που έκανε αυτό το λάθος. Όχι, και όχι πέναλτι. Δεν έκανε κανένα πέναλτι ο Σιώτης. Τον ψαρέψαν, τον κάνανε, είπε βλακεία, παρασύρθηκε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Δεν έκανε απέναντι. Γιατί τσατίζομαι τον Ζάχο. Υπάρχει διορθωτική του. Ζάχο, να σου πω λίγο κάτι. Εσύ, άμα. Κάτσε λίγο, ρε Χρήστο. Αν θα βγει εσύ, ρε Ζάχο τώρα. Έτσι. Και πει, κάνει μια δήλωση γιατί έχει δημόσιο λόγο στο ράδιο. Και πει, εγώ έκανα αυτό. Και βγαίνει ένα συνοπαδό και σου λέει, τι είναι αυτά που λε, ρε. Τι είναι αυτά, κοπρίτη. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν θα το πεις αυτό γιατί είσαι συνοπαδός μου. Και δεν το... Αυτό λες. Δεν αυτό υπάρχει λες. Διορθωτική δήλωση. Βάλε ξανά τη δήλωση, παρακαλώ. Λοιπόν, φίλε,
Θα διαβάσει. Σε παρακαλώ. Άρα ξανά τη δήλωση. Μισό. Μισό. Το ακούσαμε 10 φορές. 20 ακούσαμε. Δεν μου άφησε. Δεν έχω τα γυαλιά μου να διαβάσω τη δήλωσή του. Γιατί δεν τα διαβάζω. Φέρτα. Φέρτα γυαλιά να διαβάσω. Και εγώ θα τη διαβάσω 10 φορές. Βάλε λίγο παρακαλώ τη δήλωση. Ωραία. Έκανα και το πέρασμα. Άλλη μία, άλλη μία. Πες ό,τι θέλεις. Θα πεις. Περίμενε. Έκανα και το πέναλτι. Ωραία. Τι λέει ο Σιώπης. Ωραία. Τώρα θα σου πω τι λέει ο Σιώπης. Τώρα θα σου πω όμως. Όπως το βάλεις 10 φορές, Χρήστο, θα μιλήσεις όσο θες, θα διαβάσω και εγώ τη δήλωση του Σιώπη. Να τη διαβάσεις, τη βραδινή. Να τη διαβάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, δεν λέγε, λέγε. Είπε ο άνθρωπος προς τιμή του αρσενικά και αντρίκια έκανα το πέναλτι. Και θα το φάσω ολόκληρο. Ξησήκωσε όλο το στούντιο. Πήρε του Ζαλτίνη, πήρε τον Παπαδόπουλο, πήρε τον ένα τον Γκάζ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Θα τον πείτε δηλαδή τον παίχτη τι θα πει. Τι να φτάρει, δεν τρέπεστε λιγάκι. Αυτά είναι δικέ σου τέτοια. Ντροπή είναι αυτό. Τα είπε πριν τον κάνω. Τουλάχιστον κάτω κρυφά με το κάνει δημόσια. Όχι, μια χαρά το κάνει. Η δήλωσή του είναι πολύ πριν τον κράξω. Η δήλωσή του είναι αρσενική. Πριν τον κράξω. Ο άνθρωπο λέει έκανα πέναλτι και εσύ θε να πει ότι δεν έκανε πέναλτι. Δηλαδή ένα άνθρωπο που έχει την ευθύνη τη πράξη του το δηλώνει δημόσια. Σε μια τηλεόραση πανελλήνια ευέλεια, σε μια εκπομπή και εσύ το αναιρεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Περίμενε. Με συγχωρεί, αλλά έχω χάσει πάσα ιδέα σήμερα. Καλά, καλά να έχει κάνει. Σήμερα είσαι φάουλ, να ξέρει. Καλά, εντάξει. Δικαίωμά σου. Να πω. Ναι, να πει. Λοιπόν, αυτό που έκανε την καραμπιά στον Πασχαλάκη, τι έγινε, το συλλάβανε, τι έγινε. Μπα. Όχι. Του δώσανε μαύρη ζώνη. Γι' αυτό μπορεί, πιο καλά και από τον Μπρους Λί το έκανε. Βέβαια ο Καραπαπάς δεν τα αναφέρει αυτά. Αναφέρει για το πέναντι το οποίο, ας μας πει ο Καραπαπάς, ας μας πει ο Καραπαπάς, ένα παίκτη του Ολυμπιακού που βγήκε και παραδέχτηκε ότι έγινε πέναντι και δεν το έδωσε ο διαιτητής. Όπως έκανε σήμερα ο Πέλκας. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού είναι καθαρό offside. Δεν τα είδαμε, δεν είδα μάτς φίλε. Δεν είδα τέτοιο μάτς φίλε. Ναι, και ξέρω πως το σχολιάζουνε. Είναι λέει σε οριακή θέση, ενώ είναι ένα σώμα μπροστά. Το περάσαν έτσι. Ναι, καλά. Και ποιος μιλάει, μιλάνε οι Ολυμπιακοί ρε φίλε για διαιτησία και για πέναλτι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάς για σκηνή ρε. Δηλαδή, τόσο θράσος, τόσο δηλαδή, τόσο φαταούλ να είστε ρε. Φτάνει ρε, φτάνει. 15 χρόνια ξεσκίσατε, βιάσατε φύση και παραφύση όλες τις ελληνικές ομάδες. Φτάνει! Παραπάνω. Φτάνει! Ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης, θα σας βάλει τα δύο πόδια σαν ένα παπούτσι. Γαύρους, χανούμια και βαζέλους. Τελείωσε! Πάρτε το απόφαση! Είστε ακόμα δυνατοί οι κόκκινοι εξαγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός αγωνιστικά. Έχει στόφα νικητή και πρωταθλητή. Κοιτάξτε το, συνηθίστε. Πέρσι το κλέψατε. Φέτος δεν μπορείς να το κάνετε. Λοιπόν, Χριστό. Και το κορυφαίο. Εχθές το Open. Παίρνει ο Ντέμις Νικολαίδης από το Βιερίνιο συνέντευξη. Μέσα τους βάζουμε δύο καθίσματα μέσα στην Τούμπα. Και το λέει ο Ντέμις, γιατί εγώ λέει είμαι άεκλε όπως ξέρεις. Γιατί μας είπε στους παίκτες κλέφτες. Άκου ερώτηση που τον κάνει. Ναι. Τι δεν είναι κλέφτες. Και βγήκε ο Κονέ. Ο Κονέ που άλλα έλεγε μετά το μάτς και άλλα έλεγε χθες. Ναι. Άσε μας ρε Κονέ, γι' αυτό είσαι άνεργος και δεν σε πήρε κανένας να παίξει μπάλα. Κλείνω. Λοιπόν, θα το διαβάσω κι εγώ 10 φορές γιατί 10 φορές και δεν το ήξερα γιατί είναι πρωινή η δήλωσή του, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε κάτι το λάθος που έκανε Σιώπη. Μανώλη Σιώπης, επειδή ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν, είπα ότι είμαι στεναχωρημένος που δόθηκε πέναλτι σε εκείνο το χρονικό σημείο. Πουθενά δεν είπε ότι έκανε πέναλτι. Αυτά προς αποκατάσταση αλήθειας. Καλημέρα. Η αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια εδώ. Διάβασα το άλλες 10 φορές. Είπα ότι ήταν παρακαλώ που δόθηκε πέναλτι. Το ηχητικό έτοιμο. Σε εκείνο το χρονικό σημείο. Πουθενά δεν είπε ότι έκανε πέναλτι. Αυτά προς αποκατάσταση αλήθειας. Για να καταλάβει Σιώπη που είσαι. Κατάλαβε Σιώπη. Διάβασα το άλλη μια φορά. Διάβασα το άλλη μια φορά. Δεν χρειάζεται. Άλλη μια φορά. Δεν χρειάζεται. Βάλτε το ηχητικό, Βασίλη. Δεν χρειάζεται. Έκανα και το πέναλτι. Εντάξει. Τι είπε, ωραία. Ότι δεν δήλωσα ποτέ ότι έκανα. Και ψεύτης ο Σιώπης. Και ψεύτης τώρα. Φυσικά όταν δέχεται πιέσεις τέτοιου τύπου. Έτσι. Εγώ τώρα το είπα. Τώρα εγώ πώς θα το ονομάσω αυτό που κάνετε, δηλαδή σε έναν άνθρωπο. Αλλά εγώ τώρα το είπα. Αυτό πρωινή είναι δήλωση. Πώς θα το ονομάσω αυτό που κάνετε σε έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Πριν 11 ώρες, 12 ώρα το άλλο λέω εγώ. Πόσο... Δεν πιστεύω να άκουσε εσύ, εμένα. Εγώ δεν θα το ονομάσω. Ναι. Και ακροατές και εσύ, πώς το ονομάζεις αυτό που γίνεται, η ψυχολογική πίεση που δέχεται ένας ποδοσφαιριστής γιατί έκανε τον μια δήλωση. Τον ονομάζω αφελή, ναι. Αφελή που τον ψαρέψαν και είπε αυτή τη βλακία μάλιστα, για μένα. Μάλιστα. Κοίτα, δικαιώνεις τον Άγγελο. Δικαιώνεις τον Άγγελο. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Δικαιώνεις τον Άγγελο. Ο Άγγελος... Με αυτά που κάνετε. Ας τον Άγγελο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ας κοιτάξει του οίκου του ο Άγγελος. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου Ζάχο, γεια σου. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Τάσο. Γεια σου φίλε μου. Ζάχο να δώσει ελπίδα στον Καρντάσιο, τα χαμάτα σημαίνει. Έλα ρε φίλε, ναι. Εντάξει, τον είδα προχθές, είπα, εντάξει.
Τον είδα, ναι, πριν δύο μέρες ήρθε σπίτι. Να κάνει και του είπε ότι παίρνει τηλέφωνο. Καλώ, εντάξει, την οικογένειά του, τα παιδάκια του, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, καλά μπράβο. Είναι. Μίλησα και με τα άλλα παιδιά τη παρέα που ήμασταν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με τον Ζάχο. Δεν δήλωσε ο Σιωπή. Το Όπεν, όπω ξέρει, η Τάσο είναι παοξίδιο κανάλι και είναι σωσία του Σιωπή. Άρε, Ζάχο. Δεν μπορώ τίποτα άλλο. Το κλείνω εδώ. Να είσαι καλά τα χαμάτα. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά ρε τα χαμάτα. 2,87 και 3,8. Σου είπα να σας κοροϊδεύει ο κόσμος σήμερα. Καλά, εντάξει. Όχι εσένα. Δικαίωμά του. Εγώ είπα, έκανες βλακεία Σιώπη, θα τα λουστείς. Μεγαλύτερη βλακεία έκανε που το ανασκεύασε. Έκανες βλακεία. Ναι. Θα γιατί λέει και ψέματα στην Ελλάδα. Αυτό που διάβασες λέει και ψέματα. Ποτέ λέει δεν είπα ότι έκανα πέρα. Θα προσέχεις τη λες Σιώπη. Επαναλαμβάνω, δεν είσαι στη Νέα Σμύρνη πλέον. Πρέπει να το πάρεις χαμπάρι. Και επειδή θα μείνεις και πολλά χρόνια στον Άρη και θα γίνεις και αρχηγός του Άρη, λέω εγώ. Λοιπόν, θα προσέχεις τη λες. Είναι πληρωμένος. Θα προσέχεις. Μια χαρά πληρωμένος είναι. Στον μπάσκετ το δικό σου δεν είναι απληρωτή. Στον μπάσκετ το δικό σου είναι απληρωτή. Τρεις μήνες και τέσσερις και δεν ακουνιέται τίποτα. Φαντάσου, απλήρωτη και περνάει τον αυτοκράτορα. Φυσικά τον περνάει. Απλήρωτη και, φυσικά, και τον τάχα μου αυτοκράτορα τον περνάω. Τον τάχα μου με 21 τίτλους δίσκομαι τον τάχα μου. 21. Δεν έχω, ούτε αυτό είναι. Και αυτοί παλιοί είναι οι τίτλοι τρέγια. Νομίζω... Και αυτοί δεν μετράνε. Το τελευταίο τρέγια. Τίτλο πες μας που την πήρες. Τον τελευταίο... Ναι. Το 91. Δεν μετράει. Εσύ πότε πήρες τελευταίο, για πες μας. Το 98. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ούτε ξέρεις την επόμενη χρονιά. Καλησπέρα. Ήταν. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ακούγομαι. Ναι φίλε. Ναι φίλε, ακούγεσαι. Έλα, Τάσο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κώστα. Τι κάνετε. Καλά γορινά. Να, εδώ τα λέμε. Ακούω. Εμείς τα λέμε, εσείς κρίνετε. Κρίνουμε, αλλά ρε εσύ Ζάχο. Ναι. Αγόρι μου, είναι δυνατόν τώρα αυτός ο λεκτικός τραμπουκισμός. Για ποιο λόγο. Ποιος λεκτικός τραμπουκισμός, φίλε. Έζησε μια κατάσταση, ένα παίκτη το είπε, α πούμε, την πρώτη του φίλο. Εντάξει, και τι έγινε δηλαδή. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα το τόσο τεράστιο. Όχι, ρε φίλε, ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει. Είπε. Όχι, δεν είναι. Είπε, είμαι Παναθηναϊκός και τρελάθηκε στο τόσο. Άξιο, άξιο, άξιο. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Και παοξής να είναι. Όταν φοράει τη φανέλα του Άρη, εμένα μου αρκεί που έπαιξε, ήταν ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου για μένα. Θα προσέχει τι θα λέει. Δεν γιατί είναι. Είπε, η προσβολή ποια είναι. Η προσβολή είναι ότι είπε κατά άλλο ήθελε να πει και είπε ότι έκανα πέναλτι. Τι άλλο ήθελε να πει. Αυτό ήθελε, να, ήθελε πει. Να πει. Αυτό ήθελε να πει. Ναι, εντάξει. Αυτό ήθελε να πει. Εντάξει. Εσείς θα το βγάλετε τρελό. Εντάξει. Θα το βγάλετε τρελό. Και στο κάτω-κάτω, αν ήθελα να το πάω έτσι, έλεγα αυτό που λέει και ο ίδιος. Το ότι είπα ότι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι έκανα και πέναλτι. Κατάλαβες. Α, είπε ότι έκανε πέναλτι. Δεν σημαίνει τι σημαίνει δηλαδή. Ότι έκανα πέναλτι. Εσύ όταν λες ότι έκανα πέναλτι, τι σημαίνει. Αν το πάω, αν ήθελα να το πάω. Ζάχο, εσύ όταν πεις έκανα πέναλτι, τι σημαίνει. Αν μας τρελάνετε, μωρέ. Άκου τι λέω. Άκου τι λέω. Άσε με ρε φίλε τώρα. Άκου χαρίς, τι λέω. Δηλαδή. Άκου τι λέω. Ναι, αλλά... Αν ήθελα, λέω. Περίμενε ρε φίλε να πω αυτό που κάτσε ρε Κώστα, λέω. Αν ήθελα να το πάω έτσι στην τρελίτσα, θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς που διάβασα. Ότι το ότι έκανα πέναλτι δεν σημαίνει ότι ήταν. Κατάλαβες, αλλά σου λέω ότι έκανε πατατιά, διότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Τώρα το ψάρεψα, το δεν έκανα. Είναι πατατιά. Ναι. Τι να το ψάρεψε, τι είναι, 10 χρονών παιδάκι, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Να πω. Δεν έτσι, έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό, δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Πόσο έχει, έπαιξε. Βάζει στίγμα ότι έπαιξε και πολλά μάτς. Πολλά μάτς. Ναι. Εντάξει, να έπαιξε δύο-τρία μάτς. Θα το βγάλει τρελό τον άνθρωπο. Επειδή βρήκε το θάρρος της γνώμης και αρσενικός είπε ότι έκανε απέναντι. Εσύ Ζάχο, αφαιρείς με την τακτική αυτή που κρίσες σήμερα, αφαιρείς από το δικαίωμα από ένα παίχτη να έχει άρτια, ας πούμε, αντίληψη μέσα. Αυτός παίζει ρε φίλε. Αυτός παίζει ρε φίλε. Ωραία ρε φίλε, γύρισε, τότε, αφού το πας έτσι, αφού και εσύ το πας έτσι, αφού και εσύ το πας έτσι και δεν καταλαβαίνετε τι λέω προφανώς, μένω στην τελευταία του δήλωση. Δεν είπε τέτοιο. Το Σιώπη είναι χειρότερο είναι αυτό. Η πρώτη του δήλωση μετράει, η δεύτερη του δεν μετράει. Αυτό είναι χειρότερο. Τώρα δεν μετράει. Αυτό είναι χειρότερο. Τώρα η δεύτερη δεν μετράει. Τώρα η δεύτερη δεν μετράει. Πέντε τραμποκισμοί, μπορεί να βγει και να πει. Α, τον δίναν κιόλα στο Σιώπη. Πες τα ρε Κώστα. Τώρα τον δίναν κιόλα. Πες τα αγόρι. Σήμερα είναι ντεφορμέ ο Ζάχος, θα του συγχωρέσετε. Συγχωρέστε τον. Καθόλου ντεφορμέ δεν είναι. Να σε καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, ρε παιδιά. Να σε καλά. Γεια σου, ρε Κώστα. Παρεμπιπτόντως δεν έκανα καθόλου λάθος. Το τελευταίο μου κύπελο είναι το 1999. Κύπελο είπα εγώ. Κύπελο είπα εγώ. Πρωτάθλημα. Τίτλο είπα.
Εγώ προτάθλημα. Εγώ τίτλο είπα. Εγώ τίτλο είπα. Γιατί το κύπελο τι είναι, άτιτλο. Εντάξει, ρε φίλε. Πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά που πήρα, εγώ πήρε. Ρε φίλε, τίτλο είπα. Εγώ τελευταίο τίτλο πότε πήρε. Εγώ το 4. Το 2004. Ναι. Άμπρα. Εγώ πήρα το 1999. Ναι. Άρα πιο νωρί πήρα. Ναι, μπράβο. Κερδίζει ένα ματζούνι. Και μια δωδεκάδα μανταλάκι. Φέρτα. Ναι. Πάμε. Τον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι βαριά φωνή είναι αυτή. Είμαστε λίγο. Πρώτη φορά πέρα. Σε ακούω πολύ καιρό. Πρώτη φορά πέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Το όνομά σου, αν θέλεις, φίλε. Παοξής είμαι, Σταύρος. Σταύρος. Γεια σου, ρε Σταύρο. Τι θάσουνε. Ότι είναι το 70% της πόλης. Ζάχο, φίλε, σε ακούω τόση ώρα. Εντάξει, ο Τάσος προσπαθεί να κρατήσει λίγο τα μπρόσκα που λένε. Λες για το Μάικ. Μιλάς για δημοκρατία. Να σου θυμίσω εγώ ένα παλιό ιστορικό με τον Αγκόλη Κένεντι που το ξέχασες. Τι έκανε, τι για πες με εκεί, τι έγινε, ρε φίλε, με τον Αγκόλη Κένεντι. Τι έγινε με τον Αγκόλη. Πώς έγινε από μαύρος άσπρος, δεν μας είπες όμως. Τόση ώρα σ' ακούω όλα, ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Πώς έγινε, εγώ δεν ξέρω τι για πες. Δεν θυμάμαι τίποτα. Εγώ για θύμισε μας εσύ. Α, δεν το θυμάμαι. Προφανώς για το Mike Small θυμάσαι όμως, για να μην πεις τίποτα. Με το Mike Small δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι με το Mike. Για το Mike Small δεν θυμάσαι. Για το Mike Small δεν θυμάσαι, αλλά για τον Αγκόλη τα θυμάσαι μια χαρά, βλέπω. Για τον Αγκόλη Κέννεντι όμως δεν σ' άκουσα να μιλάω. Δεν ξέρω τίποτα. Για πες εσύ που ξέρεις τι έγινε. Α, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί μας είπες κάτι εσύ για το Mike Small. Όχι, λέω από μαύρος έγινε άσπρος. Για το Χατζάρα στα αποδυτήρια ξέρεις τίποτα. Κάτι σφαλιάρε έγινε. Άμα έγινε για τον Αγκόλη, πες μας. Όχι, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Για πες. Δεν θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι, τι έγινε. Ο Αγκόλη Κένεντι τραυματίστηκε και έφυγε. Οι δικοί σου οπαδοί κάνανε ό,τι κάνανε και την πέσανε. Τραυματί, ο Αγκόλη και μπα τα μπερδεύει με κανέναν άλλον. Ο Αγκόλη Κένεντι είχε σοβαρή ασθένεια και τέλειωσε το συμβόλαιο του και έφυγε από τον Άρη. Δεν θυμάμαι να γίνει τίποτα. Τι έγινε δηλαδή. Χαρακτηρίστηκε τότε από του οπαδού του Άρη. Ρατσιστική επίθεση. Στο Κένεντι. Στον Αγκόλη Κένεντι. Δεν ναι, νομίζω να υπάρχει τίποτα τέτοιο που λες. Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι όχι, τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Θα ανατρέξει λίγο πίσω από το δίσκο. Είχε σοβαρή ασθένεια. Είχε νοσηλευτεί στο Λιμωδόν. Ο ίδιος είχε βγει. Στο Λιμωδόν. Λίγο, να μιλήσω. Ναι, βέβαια. Ο ίδιος είχε βγει και είχε καταγγείλει ότι έγινε πέσιμο από τους οπαδούς του δικού σας. Έτσι. Είχαν γίνει πολλά. Ο Αγκόλη Κένεντι είχε βγει. Ο Αγκόλη Κένεντι, ναι. Okay. Αν το λες εσύ, θα κάνει πως έτσι. Πες λίγο και ανατρέξεις λίγο στο παρελθόν, θα δεις. Δεν νομίζω, αλλά τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Είδα τα παιχνίδια και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ σήμερα φυσικά που συγκάλανε την Μπέμπελη. Το πέναλτι που παίρνει στο δεύτερο δεν υπάρχει. Το είπαμε. Δεν το συζητάμε. Το είπαμε. Το είπαμε αυτό. Το πέναλτι το πρώτο Βιερίνια, όπως είπε και ο Τάσος, όπως προς τιμή του Μπέλκα βγήκε και το παραδέχτηκε, δεν υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει σφαγή. Ναι. Συμφωνώ 100% με τον Τάσο ότι δεν έχω προσπάθεια και εγώ να σκεφτώ άλλη ομάδα σε 13 λεπτά, δύο πέναλτι δεν θυμάμαι. Ναι, αφού είναι ευνοημένος ο Άρης αυτό. Όχι, είναι ευνοημένος ο Άρης διαχρονικά. Όχι, δεν λέω ότι είναι διαχρονικά. Είναι ευνοημένος ο Άρης, αφού έχει πάρει καμιά 30 για να σκεφτείς, φίλε Σταύρο, ούτε Ολυμπιακός με τον Κόκαλη. Δεν έχει πάρει δύο πέναλτι σε 13 λεπτά. Είναι η λογική σας. Είναι η λογική σας. Εγώ δεν βγαίνω να πω Ζάχο ότι εσύ είσαι μια ομάδα ευνοημένη. Απλά αυτό με κάνει πραγματικά το αντίπεση. Όπως σου έκανε σε ένα εντύπωση το ότι βγήκε η Λαμία και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά και έχεις δίκιο γι' αυτό. Σου λέω το εξής. Με κάνει εντύπωση αυτό που βλέπω στον Άρη και με τον Μπάου πολύ εύκολα πήρε πέναλτι και το ξέρεις ότι δεν ήταν πέναλτι το δεύτερο. Με ποιον να? Το Άρης ΠΑΟΚ μαζί μας. Το Άρης ΠΑΟΚ, ναι, Άρη δεν ήταν πέναλτι και ήταν το δικό σου πέναλτι, έτσι. Αδικηθήκατε πάλι και στο Άρης ΠΑΟΚ. Φυσικά αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο δεν ήταν πέναλτι. Ο Άρης δεν κάνει κανένα πέναλτι. Και τα δύο. Για μένα δεν ήταν και τα δύο πέναλτι. Τώρα πάμε σε σωστή λογική. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Βέβαια, το πρώτο είναι πέναλτάρα. Βέβαια, το όνομά σου λίγο ξέχασα. Σταύρο. Βέβαια, επειδή το είπα και τότε, το ξαναλέω το ίδιο σχόλιο, όταν το μάτς είναι 1-0. Είναι να μην δεν προηγείται μια ομάδα. Αυτή που χάνει θέλει να πάρει ο καθένας από ένα πέναλτι που δεν είναι έτσι. Αυτό λέει η λογική. Όταν χάνω ένα 0, λέω καλό θα είναι ο διαιτητής να δώσει ένα πέναλτι σε αυτή την ομάδα που προηγείται να δώσει και ένα σε μένα. Μπερδεύονται διαιτητές. Καλό δεν είναι αυτό το σενάριο. Ναι, μπερδεύονται διαιτητές.
Τι να κάνουμε. Καλό είναι αυτό το σενάριο μόλις, για μια ομάδα που χάνει. Μόλις μάθανε για τη δήλωση του Καρυπίδη ότι από μικρό παιδί μου Ολυμπιακός τους φυρίζουν πέναλτι σε όλα τα μάτς. Άρα κάνουμε λόγο για ένα πέναλτι που όντως δεν είναι το δεύτερο του Άρη και κάναμε τέτοιο. Εντάξει, ωραία. Είχα ας πούμε την τύχη την ατυχία να το γνωρίσω τον πρόεδρο σας. Ναι. Ότι είναι Ολυμπιακός και το έχει δηλώσει και υπάρχει πραγματικά υπογραμμένη δήλωση σε αυτό. Ούτε δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Όχι βέβαια. Πριν βέβαια η δήλωσή του είναι πριν αναλάβει τον Άρη αυτή. Ότι είμαι Ολυμπιακός. Και... Ναι, δεν πάβει, δεν πάβει να ισχύει ότι το 2018 ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει πρόεδρο Ολυμπιακό. Έχει πρόεδρο Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Αυτή νομίζω το ίδιο ενδιαφέρει και σένα τη δικιά σου ομάδα ο πρόεδρος είναι. Να είναι πληρωμένη ομάδα και να και όλοι οι στόχοι να έχουν επιτευχθεί. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Το Σαγοράκι το λέγατε έξι. Όπως δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει σένα ότι ο τώρα Ζαγοράκης, θα τα ακούτε κι εσείς. Ο Ζαγοράκης ήταν ΑΕΚ και ο Βρίζας Ολυμπιακός. Τώρα θα τα ακούτε κι εσείς. Ο Ζαγοράκης δεν είναι στον πάγκο του Βρίζας. Ήτανε, τώρα πρόεδρε. Είναι ο Καρυπίδης, πρόεδρος στον Άρη δεν και νομίζω. Είναι Ολυμπιακός δηλωμένος. Δεν νομίζω να έκανες τότε. Και δεν σας πειράζει τίποτα. Δεν νομίζω. Ναι. Εκπομπές κάναμε. Δεν είπες ποτέ Ζαγοράκης ΑΕΚ. 100 φορές το είπα. Α, είπες. 100 φορές. Λοιπόν, μην το θυμάμαι. Εσύ το πνίγεις. Εσύ την πνίγεις. Όχι, εγώ το λέω. Δεν με πειράζει. Αρκεί να είναι πληρωμένη ομάδα και να. Όπως το είπε και ο Τάσος, ναι. Εμένα όταν βγαίνατε εσείς, οι οπαδοί σου, οι συνοπαδοί σου και λέγατε αυτό, εμένα με πείραζε. Πραγματικά. Ναι. Ωραία. Έτσι και εσένα όμως τώρα φαντάζομαι σε πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει φίλε. Όχι, καθόλου δεν με πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει εμένα που είμαι Ολυμπιακός. Εγώ θέλω... Όχι φίλε. Εμένα, άκουσέ με. Εγώ θέλω, είδα και από τους Αριανούς στο Χαΐρι. Εγώ θέλω η ομάδα να είναι πληρωμένη, να έχει πρόεδρο και να πρόοδο και να κατακτά τους στόχους και τίτλους. Αυτό με ενδιαφέρει. Ούτε σένα ο Ιβάν είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι. Εκτός αν ήταν στις... Ναι, ναι δε, και στις στέπες, στέπες της Ρωσίας δεν ήταν. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι φίλε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τα παιδιά του είναι σε μια ηλικία, ήταν σε μια ηλικία πολύ μικρή και το ξέρεις πολύ, είναι νέα παιδιά. Για το Ιβάν λες. Στο λίγα λουθήθηκε τώρα με το κύπελο που πήραμε, με όλα αυτά που ζουν, γίνανε παοξίδες άρρωστοι. Αυτοί γίνανε παοξίδες, ο Καρυπίδης να έχει αλλάξει αποκλείεται. Σταύρο ολοκλήρωσε, έχει και άλλες γραμμές. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σ' άκουσα που μιλούσες, αλλά να μην ξεχνάτε, σου είπα να γκόλι Κένεντι, αυτό θυμάστε. Okay, Σταυρό, να σε ακούμε, ευχαριστούμε και χαιρόμαστε, που έχουμε και νέους ακροατές. Νέες φωνές. Να σε καλά, να σε καλά. Βέβαια ο Ζάχος ξεχνάει ότι όταν ο Γκαγκάτσης, ο μπαμπάς Γκαγκάτσης ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ, και στον ΠΑΟΚ, 12% είχε. Όταν ο Γκαγκάτσης ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ, ήταν ΠΑΟΞης, άνοιξε τις τράπεζες και δεν παίξαμε εμείς Ευρώπη, έπαιξε ο Ατρόμητος για οικονομικά προβλήματα. Αυτό ήταν θέμα UEFA. Και όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, επί Ζαγοράκη Προεδρίας, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και έπαιρνε 15.000 το μήνα, το λέγατε γαύρο. Αποφασίστε τελικά τι είναι ο μπαμπάς Γκαγκάτσης. Είναι ΠΑΟΞης ή γαύρος. ΠΑΟΞης είναι. Και που δούλευε για τον Ολυμπιακό, τι θα πει. Τώρα λοιπόν δεν έχω ούτε Ζαγοράκη στον ΠΑΟΚ. Ούτε Γκαγκάτσι, ούτε Βρίζα. Είχε. Εσύ έχεις Καρυπίδη και είναι δηλωμένος Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Μα δεν με ενδιαφέρει. Θα το ακούτε. Μα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Αυτό το δήλωσε ο κύριος Καρυπίδης. Μα δεν με ενδιαφέρει. Και δεν είναι κακό όπως λες. Θα την ακούσει. Δεν είναι καθόλου κακό όπως λες. Θα την ακούσει ο Καρυπίδης. Καταλάβες. Αν στο τέλος της χρονιάς βγει ένας παίκτης και πει είμαι απλήρωτος και αν δεν βγει Ευρώπη ο Άρης. Μάλιστα. Τον Καρυπίδη δεν το μαλώνεις που είπε ο Ολυμπιακός. Μαλώνεις και βάζεις χέρι το σιώπι. Καλά τον κάνω. Γιατί είπε την αλήθεια. Καλά τον κάνω. Θα μάθει τώρα, να μάθει. Τώρα το παραδέχεσαι καλά τον κάνεις. Όχι, καλά τον κάνω για να μάθει να μιλάει. Να μάθει να μιλάει. Να μην τον ψαρεύουν και να μην κάνει λάθη. Να μάθει να λέει αυτά που θέλετε εσείς. Να μην κάνει λάθη. Σοπαρε φίλε, θα τον πείσει τι θα πει. Το διόρθωσε. Θα τον πείσει τι θα πει. Το διόρθωσε μετά από δύο μέρες. Α, γιατί το διόρθωσε μετά από δύο μέρες. Το Σάββατο το είπε και σήμερα το διόρθωσε. Κυριακή ήταν το μαζί. Το Σάββατο, το Κυριακή το είπε και το διόρθωσε το πρωί, σήμερα. Αυτό τι σημαίνει. Τι ώρα το έκανε τη δήλωση. Κυριακή βράδυ έγινε αυτό. Και σήμερα το πρωί τη διόρθωσε. Πότε 12 ώρα το βράδυ το διόρθωσε. Δηλαδή τι ήθελες, μετά από 15 ώρες το διόρθωσε. Δηλαδή τι εννοείς ότι το διόρθωσε. Εννοώ ότι δέχτηκε πιέσεις. Μα το κάνει ζωντανά σήμερα εσύ. Δέχτηκε πιέσεις. Το κάνει ζωντανά στον αέρα της πόλης. Ενώ ο Κομίνης που πήγε στα αποδυτήρια δεν δέχτηκε καμία πίεση να πει γκολ. Εκεί δεν δέχτηκε καμία πίεση. Εκεί δεν δέχτηκε πίεση. Δέχτηκε ο πίεση ο κόμμα. Το αποτέλεσμα παίζει με τον Κομίνη. Ο Σιώπης παίζει, δέχτηκε πίεση. Με τον Κομίνη παίζει. Ενώ στην Τούμπα του δίνει σοκολατάκια. Ο Κομίνης είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν δέχτηκε καμία πίεση να αλλάξει γνώμη από το offside να το κάνει γκολ. Είναι βλακωδός το παράδειγμα. Βλακωδός είναι το παράδειγμα. Εντάξει, στον αέρα της πόλης σήμερα πιο ζωντανό παράδειγμα δεν υπάρχει.
προσπαθείς να αλλοιώσεις εσύ. Εσύ προσωπικά. Εγώ το λέω, θα προσέχει τι λέει. Προσπαθείς να αλλοιώσεις τα λέει λεγόμενα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή που ονομάζεται Σιώπης. Αν δεν υπήρχε διορθωτική, πιο ζωντανό παράδειγμα διορθωτική δήλωση του για την οτροπία σας. Διορθωτική του δήλωση, αν δεν υπήρχε, φανταστείτε, είχες απόλυτο δίκιο. Φανταστείτε, εφόσον έχει, ολοκλήρωσε και να μιλήσω. Όχι. Εφόσον έχει, λέω, ναι, θα πάρουμε τους φίλους. Έτσι κι αλλιώς δεν καλά. Φανταστείτε, ρε παιδιά, τι γίνεται πίσω τα μικρόφωνα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ζωντανά στην εκπομπή. Ναι. Εντάξει, αναιρεί, θέλει να αναιρέσει. Δεν αναιρώ, τα λόγια ενός επαγγελματία που ο ίδιος έκανε διορθωτική δήλωση. Εγώ τα αναιρώ. 700 άτομα βγήκαν και σου την είπαν σήμερα. Ο, και ακόμα επιμένεις. Μα έκανε διορθωτική. Επέμενε, αγόρι μου. Αυτό είναι. Α, και αυτό δεν είναι. Καλό είναι. Επέμενε. Α, μήπως ήταν ουσία που όπως είπε και ο Ταχαμάτα, δεν την έκανε και αυτή τη δήλωση. Επέμενε. Δεν την έκανε τη δήλωση ο Σιώπης Κότσε. Τη δήλωση την ακούσαμε 60 φορές. Την έκανε τη δήλωση την διορθωτική. Την αρχική δήλωση ακούω. Τη διορθωτική την διορθωτική έκανε. Διορθωτική κάνει στην εφορία. Α, τι λες, ρε φίλε. Σοβαρά. Άσε. Άμα πα και τον πιέζει τον άνθρωπο και τον πει και τα. Α, τον πει, τα ξέρει. Από πού τα ξέρει. Δεν θα λες ότι θέλει. Εσύ από πού τα ξέρει ότι πιέστηκε. Τι θες άλλο δηλαδή. Ποιο. Είπε ο άνθρωπο. Πριν 11 ώρες έγινε. Βγήκε και είπε δημόσια, έκανα απέναντι. Πριν 11 ώρες έγινε η δήλωση και του. Πάλι η δήλωσή του. Η δήλωσή του. Στο Facebook 11 ώρες. Η δήλωσή του τον αφήνει εκτεθειμένο πάλι. Α, πάλι εκτεθειμένο. Ξέρει γιατί. Ναι, γιατί. Ξέρει γιατί. Για πες. Μάθε να ακού. Γιατί λέει ότι εγώ ποτέ δεν είπα. Πάντα ακούω τρέλια. Μάθε όμω να ακού. Μην προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα. Ποιο πάνω στη φωνή μου σε αυτά που λέω. Άσε με να μιλήσω. Μίλησε. Και εγώ θα εντάξει, μιλήσω όμως. Να μιλήσω όσο γουστάρεις. Πάει με τις μία εκπομπή. Δεν, υπάρχει δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Δεν έχω κανένα. Προσπαθείς να καλύψεις τα ακάλυπτα λοιπόν. Ποια εντάξει, τα ακάλυπτα είναι ότι ο άνθρωπος έκανε μία δήλωση. Και τη διόρθωση. Όμορφα και ωραία. Δεν τη δέχεται στη διόρθωση. Δέχτηκε πιέσεις. Πού το ξέρεις αυτό. Δέχτηκε πιέσεις. Μα το βλέπω. Από σένα. Ζωντανό παράδειγμα. Από μένα 9. Πριν 11 ώρες έκανε τη δήλωση. Όχι μόνο εγώ. Και οι ακροατές το βλέπουν. Πριν 11 ώρες όμως έκανε τη διορθωτική. Ναι, 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 ναι. Δεν την έκανε τώρα. Και αυτό δεν το δέχεσαι. Ναι, ναι. Και αυτό δεν φανταστείτε το λοιπόν κύριε. Πριν το πρωί έκανε. Και κύριοι ακροατές, ναι. Τι γίνεται πίσω από το μικρόφωνο. Τι εντάξει, μπροστά τώρα, στο μικρόφωνο βλέπετε τι έγινε σήμερα. Φανταστείτε τι γίνεται πίσω. Τι είναι αυτό τώρα. Ότι δεν επιτρέπει σε ένα ποδοσφαιριστή επαγγελματία να έχει την προσωπική του άποψη. Όχι, όχι. Λέω και θες ένα βατζιλίκι, θες ένα βατζιλίκι να ανασκευάσεις τη δήλωση που έκανε okay. σε δημόσιο εγώ θέλω, μέσο. Ρε. Εσύ. Μα την έκανε. Εσύ. Τη διόρθωσε το μεσημέρι, δεν το δέχεσαι και αυτό. Τι να. Δεν είναι 12 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Δεν το είδες, θα το ξαναδεί. Πώς δεν την είδα. Ούτε αυτό το δέχεσαι. Πώς δεν την είδα. Αλλά ξέρεις ότι έγινε υποπίεση. Του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτό είναι χειρότερο. Από πού το ξέρεις. Εγώ δεν είπα αυτό. Δέχτηκε πίεση. Πού το ξέρεις γι' αυτό. Μα το βλέπω. Πού το ξέρεις. Το βλέπω από σένα. Από την οτροπία που έχει. Σου λέω 11 ώρες πριν έκανε τη δήλωση. Μα 11 ώρες πριν έκανε τη δήλωση. Στις 12 το μεσημέρι την έκανε. Πάμε στις γραμμές, καλησπέρα. Δεν το ξέρεις. Έλα φίλε. Καλησπέρα κύριε Ζάχο και κύριε Τάσο στην πιο ερωτική πόλη. Ο ένας είναι ο παδός φίλαθλος της ομάδος που ξέχασε τα δελτία στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε καλώς να παίξει μείον 6. Έβαλες κανένα γούνα ρε. Έβαλες καμιά γούνα. Μείον 6 έχει. Μισό λεπτό κύριε. Μείον 6 έχει μεγάλε. Βάλε καμιά γούνα, βάλε καμιά γούνα. Δεν μου λες, στο Champions League ποιο παίζεις φέτος, ρε. Καταρχήν δεν έχεις κάνει φτωχός, ρε φίλε. Σε χαίρομαι που έχεις εξοχικό στο Λονδίνο και δεν έχεις εξοχικό στην Καλλικράτεια, ρε φίλε. Είχα 92 χρόνια, το έχασα. Μου το πήρε εφορία, τι να κάνουμε. Αλλά σε έχω μία επισήμανση. Εσύ κάνε νέα τρόπο. Άκου λίγο, στα 44 τα πέτσινα δίπλα. Βάλε και την κατάκτηση του Champions League που έχεις. Βάλε ένα, και την κατάκτηση. Βάλε και την κατάκτηση. Με στοιχεία. Πάνε στο, πάνε στο συνεταιράκι σου τον Τίγρη να σε πει ποιο είναι το πέτσινο. Κατάλαβες. Κοίταξε, βάλε και την κατάκτηση λοιπόν. Μάθε λίγο να ακούς. Την κατάκτηση του Champions League να βάλεις. Πατάς πάνω στη φωνή μου ρε φίλε. Άκου, οδηγέ. Διάλογο κάνουμε, δεν κάνουμε όχι, μονόλογο. Με διακόπτης. Λοιπόν, βάλε λοιπόν στα 44 πέτσινα. Την κατάκτηση του Champions League που έχεις και βάλε, και το Europa League που θα πάρεις φέτος. Εντάξει, επειδή έχω στοιχεία να σου το αποδείξω. Τι στοιχεία έτσι, είσαι, τι είσαι της ασφάλειας. Καταρχήν η μοναδική, η μοναδική ιστορική. Κάτσε ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Άλλος στην τριετία έπινε καφέ έφορας δηλωμένος πρόεδρος και μεγάλο επιχειρηματία ναι. ξενοδοχείου έπινε καφέ με τον στρατηγό Μέρτεντο από το 42 μέχρι το 45. Και άλλοι πήγανε φυλακή πρόεδροι όμως. Να σε θυμίσω κανένα κοσκοτά. Θες κανένα κοσκοτά να σε θυμίσω. Μάθε ιστορία. Τι να μάθω, άλλοι πουλήσανε το Ακροπόλ. Άλλοι πουλήσανε το Ακροπόλ λόγω της Βάσου. Αλλά είσαστε πλαστογράφοι, θα σου πω γιατί. Έχετε πλαστογραφήσει την ιστορία την ποδοσφαιρική της πόλης
διότι πώς αποδεικνύεται ότι ο ΒΑΟ, ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος Οικαιών, έτσι, πώς αποδεικνύει ότι δεν είναι η γνήσια ομάδα του Βυζαντιού και είσαι εσείς η ομάδα του Πόντου. Δηλαδή, Κωνσταντινούπολη Τραπεζούντα, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι. Ντεφορμέ είσαι και σήμερα, θα μας πεις τίποτα για την ομάδα. Ντεφορμέ. Ναι. Κοίταξε, όταν δεν έχεις επιχειρήματα, δεν θα μου λες ότι είμαι ντεφορμέ. Φίλε... Με επιχειρήματα μπορείς να με μιλήσεις. Με επιχειρήματα, ωραία. Πες μου, ποιος, ναι, ποιος είναι ο πρώτος στη βαθμολογία. Βρε, ο πλαστογράφος της ιστορίας των ποδοσφαιρικών ομάδων της πόλης, ποιος τι είναι. Τι εννοείς πλαστογράφος. Έχετε πλαστογραφήσει την ιστορία. Έχετε διαλύσει τη Μεν Τούμπας. Ποιος. Ποιος έχει, Τούμπας. Ποιος έχει πλαστογραφήσει, πες όνομα, ποιος το έκανε. Ο Πανθεσσαλίνιος, πώς λέγεται αυτός, αυτή η ομάδα που ιδρύσατε σε ένα καφενείο, αυτή η ομάδα που ιδρύσατε σε ένα καφενείο, αυτή η ομάδα που ιδρύσατε βρε σε ένα καφενείο, με σήμα που πακέτο τσιγάρα ρε φίλε. Άκου λίγο, θα αναστείτε του τσουκαλά, όσο βλέπεις. Τα φτερά, τα σπρώμαυρα από πάνω σου να έχουν πλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Κοτόπουλο έχετε. Και η μοναδική και ομάδα και που έχει τα φτερά του Βυζαντίου και το δικέφαλο έτο είναι ο Βάος Οικαιών ρε φίλε. Και είναι η μοναδική ομάδα, και... δηλαδή αν δεις το έμπλημά του, είναι η πρώτη ιδρυθήσα ομάδα των Ελλήνων που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη. Εν έτη 1926 την ιδρύσαν την ομάδα. Διάβασε λίγο ιστορία ρε Τασούλη. Τα σου λέει, έχω και δύο επιθυμίες, σε παρακαλώ, ναι, πριν κλείσω. Ναι, έτσι, αγοράκι μου, ναι. Θα ήθελα, ναι, σε παρακαλώ πάρα, ναι, πολύ, έτσι, επειδή ξέρω, ότι, επειδή ξέρω ότι είσαι παιδί με μεγάλη καρδιά, έξω καρδιά, ναι, και είσαι από την Νεάπολη. Ναι, καλό μου. Γιατί καλό. Μας ακούνε και σε ένα καφενείο, εκεί στο καφέ Τζάμπολ του Κωστάκη. Ναι, α, το έτσι, ξέρεις και τον Κωστάκη. Πας εκεί στα κορίτσια τα καλά, μπράβο. Δεν μου λες ρε φίλε, έλα, επειδή συγκινήθηκε η Κούκη μου, ξέρεις, έχω μία πανέμορφη σκυλίτσα την Κούκη, ναι, ναι, που έχω πέντε ορφανά της Κούκη και ψάχνω. Δεν μου λες, από εκείνη τη ροζ γραβάτα ρε φιλαράκι που σε έχω κοζάρει στο Facebook, μήπως μπορείς να μου χαρίσεις 2-3 για να κάνω κορδελάκια να τα βάζω στις κοτσίδες από τα μωρά της Κούκης μου. Μπορώ φιλαράκι, ναι, να σε δώσω 2-3 λωρίδες και να τα βάζεις στο κιλοτάκι σου, στον επόμενο φίλο. Στο κιλοτάκι σου με φιωγκάκι. Γιατί εκείνη η γραβάτα μεγάλε, να προσέχεις τι λες, είναι στο γάμο μου. Εντάξει. Και πρόσεχε τι λες. Άλλο η πλάκα, άλλο να μπαίνει σε προσωπικές υποθέσεις. Αφού γουστάρεις όμως το ροζ χρωματάκι, θα τη βγάλω εγώ την γραβάτα. Εντάξει. Θα τις κόψω λωρίδες και θα την κάνω φιωκάκια στο κιλοτάκι σου. Το στριγκάκι που φοράς, το κόκκινο των απογόνων, το αμερικάνικο. Εντάξει. Ένα εσύ και ένα τσουκαλάς ο φίλος σου. Και άμα γουστάρεις, δίνω και κανένα συνοπαδό σου και κανένα πιο μεγάλο στέλεχος. Εκεί αφού ξέρεις και τον Μπαρμπασάβα. Σας χαρίσω πολλά στριγκάκια εγώ, κόκκινα. Κατάλαβες? Άιντε, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο μεδε επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι. Μη τηλεφωνείτε άλλοι παιδιά. Όμως τελευταίος είμαι. Τελευταίος φίλε, γιατί έγινε χαμός σήμερα εδώ πέρα. Τι έγινε ρε Τασούλη, σε περιμέναμε στα γενέθλια, δεν ήρθες. Ποια γενέθλια, Καρντάση μου? Του Μπουγάτσα. BBC είσαι, BBC είσαι. Ναι ρε. Γεια σου ρε Καρντάση. Τι έγινε. Εσύ. Αδερφέ, δούλευα ρε εσύ. Δούλευα, 6 ώρα θα σκονόμουν. Ακούς. Sorry προς, ναι, τελείωσες. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Μέσα στη βδομάδα μπορείς να έρθεις εσύ καθόλου και στον αέρα, δεν έχουμε πρόβλημα σιγά. Όχι ρε, εντάξει, θα κανονίσουμε καμιά φορά. Ναι, εντάξει. Τι, μέσα στη βδομάδα δεν ξέρω πότε δουλεύω. Τρίτη, Τετάρτη δουλεύω. Εντάξει, καλά, θα μιλήσουμε άντε, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Λυπάμαι. Εντάξει, λίγο χαμηλώστε λίγο ρε παιδιά. Τι χαμηλώστε, ρε, τι. Τώρα. Δεν ξέρω, φίλε, θα υπάρχει και λίγο ένταση. Τι στραβώνουμε, θα υπάρχει και ένταση. Εντάξει. Τι έγινε, σιγά. Φιλαράκι, τρέχια. Έλα ρε. Κοίτα, έκανε δήλωση Σιώπης που εγώ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, χαίρομαι πολύ σαν οπαδός που τον έχω ποδοσφαιριστεί στον Άρη και μακάρι τέτοια καρδιά και τέτοιος παίχτης να κλείσει την καριέρα. Τα καλύτερα του και να έχω πει, ο Ζάχος είναι εδώ, είναι παρόν ο Ζάχος, έχω πει τα καλύτερα για το Σιώπη. Σαν είναι παλίκαρος, εγώ τον έχω δει όταν έπαιζε ο ανιψιός μου, τον έχω δει και αντίπαλο στην ΚΑΠΑ 20. Μιλάμε για πολύ μεγάλο παίχτη και είναι όσο μικροκαμωμένος είναι, τόσο ψυχάρα είναι και είναι πραγματικά, πρέπει να παίζει και στην εθνική άποψή μου. Δηλαδή από αυτό το σούργελο που βλέπουμε. Μ' αρέσει και από χθες τον εκτιμώ πολύ παραπάνω. Ειλικρινά σήμερα και δεν το λέω για να πικάρω. Δεν είναι... Ρε Συτάσο, ναι, μην το αποκλείσω ότι μπορεί να διόρθωσε κάτι. Μπορεί, ας πούμε, κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχήν,
όποιος ξέρει λίγο από μπάλα, αν θα δει. Μπίμπι, άμα... σε έχω για αρσενικό, άσε τώρα. Μην με κοινά τα μυαλά κι εσύ. Περίμενε, άλλο θέλω να πω. Σε έχω για αρσενικό, άσε με τώρα, να χάρει. Εντάξει. Ρε, μπορεί να το δει. Άκουσε λίγο. Καταρχήν δεν τώρα... ευθύνεται γιατί... σε τίποτα ο Σιωπή. Ξέρεις τι είπε ο φίλος μας ο Ζάκος. Γιατί τέσσερις παίκτες του Άρη κοιμούνται όχι. Ξέρεις τι ο φίλος μας ο Ζάκος. Τον ξεγελάσανε λέει και τον βάλανε στη λάκα. Τι είναι ρε εσύ, 10 χρονών παιδάκι. Στη ροή του λόγου σου είπα. Ποια ροή του λόγου, είπε ο άνθρωπος έκανα πέναλτι. Μπορούσα να σου πω, το κλασικό που θα στο έλεγε ένας δημοσιογράφος, ότι αυτό που είπε δεν σημαίνει ότι ήταν αυτό που είπε και στη δήλωσή του. Ότι δεν σημαίνει ότι έκανα και πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει. Ότι ήταν και πέναλτι. Να αμφισβητούμε δηλαδή τα λεγόμενα του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Άμα ήθελα να το πάω στην ξύλινη γλώσσα, να τη δημοσιογραφική, θα σου έλεγα αυτό. Το ότι έκανα πέναλτι δεν σημαίνει ότι εκεί ήταν πέναλτι. Κατάλαβε. Τάσο, μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Ναι. Θα σε έκφραζε σαν παοξύ ναι. να έβγαινε ο Βιερίνια και να έκανε μια δήλωση και να έλεγε ναι, ρε φίλε, θα το δώσει το πέναλτι. Για ποιο, φυσικά, βέβαια. Για το σημερινό. Μα το είπε ο Πέλκας. Το είπε και ο Λουτσέσκου. Το είπε ο Πέλκας δημόσια. Εγώ μιλάω καθαρά επειδή ήταν πρωταγωνιστής ο Βιερίνια. Όχι, Καρδάση, να έλεγε ρε μάγκες, έκανα πέναλτι. Να πούμε, είπε... έγινε μαλακία. Είπε ο Πέλκας μετά το τέλος του μάτς, ολοκάθαρο πέναλτι υπέρ της Λαμίας, το είπε και ο Λουτσέσκου. Τι άλλο δηλαδή, ρε φίλε. Δεν θα βγει κανείς να τους μαλώσει. Δεν θα βγει κανείς να τους πει. Θα σας κάνω αύριο στην εκπομπή. Εντάξει, έτσι είναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Τώρα, κοίταξε να δεις, και ένα τελευταίο για να κλείσω μακρηγόρο. Πρόσεξε λίγο. Δεν είπανε, δεν ήτανε κόκκινη του Κάνιας. Δεν είπανε, ήτανε κόκκινη του Μπαράλες που τον έχει σπάσει στα πλευρά των άλλων. Έχει ένα τσαμπουκά, δεν ξέρω αν τα είδες στο ίντερνετ. Καλά, αυτός θα κάνει να αναπνεύσει πόσο καιρό. Ναι, ρε φίλε. Είδες τι είπανε. Όχι, τώρα εδώ πέρα δεν θέλω να πενευτώ, ρε φίλε. Είναι διαφορετικότητα στην νοοτροπία, ρε φίλε. Παραδέχτηκαν. Ναι, ήτανε κόκκινη καθαρά, εντάξει. Ναι, αλλά είδες τι είπε προπονητής και παίκτης. Πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Αυτό είπανε. Και δεν τους μάλωσε κανείς. Ούτε τους απαγόρευσε να έχουν την άποψή τους. Οφθαλμοφανέστατο ήταν. Τι να κάνουμε. Και κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Ναι. Εσύ λες, ας πούμε, ότι εγώ έχω Ολυμπιακό πρόεδρο. Ωραία. Ψέματα είναι. Είναι ψέματα. Έχω Ολυμπιακό πρόεδρο. Ναι. Εσένα, σαν οπαδό, τι σε εκφράζει. Κάτι που θα κάνει γενικά το κίνημα της ομάδας σου, το οπαδικό ή η διοίκηση. Γιατί έχουν γίνει, ας πούμε, αλυσβερίσια με διοικήσεις που ο παδός δυστυχώς τα έχει φάει στη μάπα και όπως και εσένα κάποτε πούλησε παίχτη και προπονητή πακέτο στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω εσένα να σε έκφραζε αυτό το πράγμα. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, Μπίμπι. Ναι, τώρα εγώ ρε φίλε, αν έχω Ολυμπιακό πρόεδρο, αλλά είναι εντάξει, δεν κάνει αλυσβερίσια. Γιατί πως το παρόν ο Καρυπίδης δεν έχει κάνει κανένα αλυσβερίσια με δεξιά και αριστερά. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε πουλή. Πήραμε έναν παίχτη, το Σιώπη που προανάφερα, αλλά τον πήραμε ελεύθερο, δεν τον πήραμε ούτε δανεικό, ούτε τον πήραμε ελεύθερο. Συγνώμη, και που λέω. Μιλούσαμε ένα φίλο να πούμε στον Μπουγάτσο το μαγαζί, ναι. που βλέπαμε τα μάτς μαζί Ολυμπιακό, μου λέει εσύ δεν ήθελε να παίξει τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, δεν γούσταρε. Μπιμπισίδη, εγώ δεν κατέκρινα τον Καρυπίδη ότι κάνει λαμογές με τον Ολυμπιακό. Εγώ αναφέρω απλά ενδεικτικά τη δήλωση που έχει κάνει παλαιότερα ότι είμαι Ολυμπιακός ο μικρό παιδί. Δεν κατέκρινα κανένα Καρυπίδη εγώ ότι κάνει λαμογές. Ο Ζάχος είναι εδώ. Εντάξει, και οι εκπομπές όλες είναι καταγραμμένες. Εγώ απλά το αναφέρω. Όπως δεχόμουν. Έχεις πει όμως για Ρουφιάνους του Βορρά και τέτοια ρε συζητάσω. Εγώ. Ναι. Εγώ. Έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω ψέμα. Να λέω. Εδώ στο ράδιο. Να κατάλαβα λάθος. Εδώ στο ράδιο. Όχι. Εντάξει, sorry, άμα δεν το έχεις πει, συγγνώμη. Εδώ στο ράδιο. Ναι, έτσι νομίζω. Εδώ, ότι πρέπει να κάνεις έχεις λάθος. Πει, αν μπορώ να κάνω και λάθος, για έχεις πει ότι τεράστιο λάθος. Ποιοι είναι οι Ρουφιάνοι του Βορρά, έχεις πρόεδρο Ολυμπιακό. Όχι. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να το έχει πει κάποιος άλλος. Λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη Τάσος, αν δεν το έχεις πει. Ο Τάσος μπορεί να νομιμοποιείται να λέει ότι είναι ο Καρυπίδης και αν το λέει βέβαια εκνευριστικά τακτικά. Εγώ αυτό, δικαίωμά που, είπα, του, αυτό που είπα. Δικαίωμά του νομιμοποίησε εφόσον υπάρχει αυτό δήλωση. Αυτό που είπα ότι είπα άλλους λέγατε Ρουφιάνους του Βορρά. Ωραία. Και άλλοι έχουν Ολυμπιακό πρόεδρο. Ωραία. Ναι, ρε φίλε, αυτό αλλά στην πράξη όμως έχει κάνει ο εμένα Καρυπίδης γιατί κάποιο του Βόρα. Λοιπόν. Εμένα γιατί με έλεγες Ρουφιάνο του Βόρα. Λοιπόν, επειδή τζάμπα το συζητάτε αυτό, τώρα. Αυτό, εγώ όχι, απάντησέ μου. Θα μου απαντήσεις και μετά να κλείσεις. Εγώ προσωπικά, σαν Παντελής, δεν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες ποτέ. Ο Ζάχος ξέρει. Ναι, οι συνοπαδοί σου γιατί το λέγανε.
Για το πάνω στο Βόλο είχε ακούσει την πρώτη φορά. Για το πάνω στο Βόλο για το πάνω στο Βόλο. Ωραία, πες μας στο ημίχρονο τι έγινε στο πάνω στο Βόλο. Το πανί έφταιγε. Τι να σου πω, ρε φίλε, 7 χρονών ήμουν τώρα, τι λοιπόν, να σου πω. Θα στα πω εγώ στο σκομπάρκα. Θα, και δεν μπορεί θα και στα πω εγώ στο σκομπάρκα ένα βράδυ. Λοιπόν, το τι έγινε. Α, για, να μου τα, για Άρη να μου πει εσύ ρε τα σου. Και θα, σε πάω, και θα σε πάω σε παίκτη που ήταν μέσα σε εκείνο το μάτς του Άρη και μου τα είπε. Αυτό... Εμένα ο πατέρας μου ήταν, τύχαινε να έχει τις ακαδημίες του Άρη τότε και υποθήκανε άλλα. Τα πάντα τώρα περί λεκριμάτων ότι παράς, πήγα, δεν υπήρξαν πριν για άκουσε, αυτά, άκουσε, για δωροδοχεία δεν ακούστηκε ρε φίλε. Το τι, άσε τώρα μην λες και τέτοια, επαναλαμβάνω στον αέρα. Εγώ δεν είπα αυτή τη λέξη. Λοιπόν, το τι έγινε στο Βόλο αν δεν έγινε τίποτα δεν νομιμοποιούσε κανέναν παοξή να πάει και να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Τι το απαντάς τώρα. Τρέλα σας πουλήσαμε. Όλοι σωστό. Τι σου απαντάς τώρα εσύ. Και εσάς και τους γάβρους. Ό,τι θέλαμε κάναμε. Τρέλα σε πουλάμε μια ζωή. Λοιπόν. Όπως σε πούλησε τρέλα και στην Καλαμαριά με το... Τέλος πάντων, αυτά για μένα είναι μικρότητες. Εμένα μου αρέσει να κάνουμε ωραία... καζούρα και να τα βάλουμε μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι. Τι πιο ωραία καζούρα. Η καζούρα είναι καλή. Καζούρα είναι καλή και είναι καλός αυτό ο Τάσος. Αλλά όπως βλέπεις κάποιοι άλλοι το παίρνουν διαφορετικά και βγαίνουν και λένε και κοτσάνες. Κατάλαβες. Εσύ κοίταξε γιατί πρέπει να με κόλλησες γρήπη να πούμε προχθές. Εγώ... Τι λες, βρε, όλο βήχεις, να πούμε και κόλλησα κι εγώ. Κλείστον το καρτούν. Κλείστον και αυτό. Κλείστον και πολύ μίλησε. Όσους έκλεισε σήμερα ο Ζάχος δεν έχει κλείσει την ερωτηματική του καριέρα. Ναι. Δεν έχω κλείσει ποτέ σήμερα. Έκλεισα και μια άλλη. Όχι, φασίστες δεν μπορεί. Ναι, εγώ δεν έκλεισα. Έπεσε, ναι, δεν έκλεισε σήμερα. Λοιπόν, όπως κέρδισε το μάτς στην Κρήτη στα τελευταία λεπτά, έτσι ήταν η τύχη με το μέρος σου. Στο τέλος. Ενώ είχε τα δοκάρια, ήσουν άδικο όλο το μάτς. Στο τέλος. Η τύχη σου χαμογέλασε. Έτσι. Έτσι, αυτή τη φορά, άσχετα από την. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό γιατί δεν σχολιάζει για το μάτς. Ναι, βέβαια. Άσχετα από τις διαιτητικές αποφάσεις, η τύχη σου γύρισε στην πλάτη. Ενώ όχι, ένα μάτς που ήσουν. Γιατί δεν σχολίασα καθόλου το μάτς. Εγώ δεν σχολίασα. Το κάνουμε γιατί... αύριο το κάνουμε. Ναι. Όχι, ένα λεπτό θέλω να πω κάτι σε αυτό. Που ήσουν καλύτερος και είδα καλύτερες ενέργειες συνολικά από τους παίκτες του Άρη. Ωραία. Με Σάβα Παντελίδη, προπονητή. Ναι. Είδα ένα καλύτερο Άρη εγώ. Ναι, δεν σχολιάσαμε. Και αμυντικά θα τα πούμε αύριο αυτά. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ένα λεπτό για πω, και τα λοιπά. Ήσουν άτυχος στο τέλος. Σε έδωσε το πέναλτι, ισοβαρίστηκες, γεια σας. Ωραία. Το άτυχος, γιατί πάνω σε αυτό ένα λεπτό και θα διαβάσουμε και θα κλείσουμε. Ναι. Το άτυχος, εγώ πιστεύω καταρχήν. Πιστεύω ότι το Χ είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν μ' άφησε να μιλήσω. Δεν μ' άφησε. Εγώ λέω ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Όχι, εγώ λέω ότι είναι δίκαιο. Εγώ λέω ότι έπρεπε να κερδίσεις. Όχι, όχι. Ας τα λέω... βγάλτε τα πέναλτι. Όχι, τα πέναλτι βγάλτα. Ο Άρης έχασε φυσικά πολύ περισσότερες ευκαιρίες και κραυγαλές. Αυτό είναι και ανικανότητα. Δεν είναι ανικανότητα. Όχι, να τα βάζε. Σαν αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Γιατί προηγήθηκε με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει και ισοφαρίστηκε με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν έκανε είναι το 1-0. Ξάσε, φίλε, όταν ο Γιουνές έκανε το 1-0 ήταν ικανός. Και με τον Μπάουκ ήταν ανίκανος. Χθες ήταν. Η συνολική εικόνα του αγώνα, άμα δει κάποιος το μάτς τρεις φορές, θα πει ότι ο Άρης έπρεπε να κερδίσει. Όχι, άσχετα από τα πέναλτι, τα ύπαρκτα και τα ανύπαρκτα. Λοιπόν, λέω και το κλείνω. Για μένα το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Ο Άρης έπρεπε να ήταν πιο αποτελεσματικός ή σε κακή βραδιά τα δύο του μεγάλα του. Δίκαιο είναι διότι ο Άρης προηγήθηκε με ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν και ισοφαρίστηκε με ένα πέναλτι το οποίο επίσης δεν ήταν. Θα τα πούμε αύριο. Θα μας βρίζουν γιατί δεν αφήσαμε άλλους ακροατές. Γινόταν χαμός. Θέλανε να πάρουν τηλέφωνα. Πήγε 12 και 7. Διάβασε τους υποστηρικτές να την κάνα. Ναι. Αύριο 6 ώρα δουλεύουμε. Εντάξει. Αυτά από εμάς για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές του Λίμπερο 107,4 και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Με Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τεχνικά. Το Μανώλη το βγάζω καπέλο, τον έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση από ό,τι τον είχα από τη σημερινή μέρα. Αυτό... Βέβαια, θα το συζητήσουμε αύριο το θέμα. Πρώτο Θεός, 8 η ώρα εδώ. Ναι. Γι' αυτό Σιώπη, σου ξαναλέω, θα προσέχεις τι θα λες. Μη μασά Σιώπη. Θα προσέχεις, θα είσαι προσέχεις. Και αν δεν το έχεις με τις δηλώσεις που φαίνεται ότι δεν το έχεις, ρε φίλε. Σε έχει εκτιμήσει το 70% της πόλης. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις ρε φίλε. Άστε να πάει στο καλό. Είσαι εκτιμητέος από το 70% της πόλης. Μανώλη Σιώπη. Το Σαρδάμ σου τι βγήκε Σιώπη. Γι' αυτό για να μην κάνεις μεταδιορθωτικές δηλώσεις. Τα υπόλοιπα. Κατάλαβες. Θα προσέχεις, θα λες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Αύριο στις 8. Πρώτα ο Θεός εδώ στις 8 με Ράδιο Μαρμίτα. Ακολουθεί ο Ταρζάν του Λίμπερο. Με τη ζούγκλα του. Ο Γιώργαρος ο Ζαγόρας. Μέχρι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να καραγουστάρετε την πολύ όμορφη παρέα που δημιουργεί ο Γιώργαρος καθημερινά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ακολουθεί, είπαμε, η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέα και Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλό ξημέρωμα. Auf Wiedersehen.